Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λίμπερο 107,4 στον FM, Ράδιο Μαρμίτα. Και σήμερα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Γρηγοριάδη, Στάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος, Βασίλης Καβαδίας στα μπλιμπλίκια, στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικάρες που ακούτε. Συντροφιά παρέτσα, θα οδεύσουμε, θα πορευτούμε μαζί μέχρι και τις 12 όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Όχι Δευτέρα ως Παρασκευή. Δευτέρα και Παρασκευή 10 με 12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 με 10. Καλή εβδομάδα, Πέμπτη της βαθμολογίας. Εγώ. Ελείψη καλή... έκτου. Και εσύ ελείψη δεύτερο ή είσαι πρώτο. Ελείψη πρώτο ή είσαι δεύτερο. Ολυμπιακός ή κάνει πολλά μεταδίσμα. Από 4 σε 4 και από 5 σε 5 πάει ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει. Ωραία. Ωραία. Απλά κερδίσαμε τα δύο ντέρμπι και παίρνουμε το πρωτάθλημα με μείον 2. Με μείον 2 στο κεφάλι. Ωραία. Καταρχήν να πω καλησπέρα. 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 Ελείψη έξω βγαίνω πέμπτο και εσύ ελείψη άλλο παίρνει πρωτάθλημα. Τι να κάνω. Μ' αρέσει που κάνει κινήσει. Έχει μεγάλη διαφορά. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Έχει μεγάλη διαφορά να ανταγωνίζεσαι με Ολυμπιακό ΑΕΚ, να ανταγωνίζεσαι με Πανετολικό και ξέρω. Να ανταγωνίσκα με κάνα Πανετολικό. Πώ δεν ανταγωνίζεσαι. Πόσου βαθμού έχω, 7-8 βαθμού έχω πριν. Εσύ 5 έχει. Εγώ σου λέω τώρα για πριν 4-5 αγωνιστικές ήσασταν 3 βαθμού. Καλά, και σε κάποια στιγμή με πέρασε. Όταν με κέρδισε το Χαρλάου, με πέρασε. Εντάξει. Δεν είναι ανταγωνισμός. Και εσύ στην αρχή δεν ήσουν πρώτο. Τώρα μιλάμε για σε 7-6 αγωνιστικές, ξέρω εγώ. Είχα μικρή απόσταση. Μετά έχω μια σταθερή απόσταση. Μέχρι πόσο ήσουν πίσω, 3 βαθμού, δεν θυμάμαι κιόλα. Όχι, πιο λίγο πρέπει να είμαι. Πιο λίγο, 2 βαθμού, ναι. Ποιο Ολυμπιακό ήταν πρώτο ή ΑΕΚ, δεν θυμάμαι. Ολυμπιακό. Ούτε θυμάμαι. Είδε τι είναι. Η πρόσφατη μνήμη είναι σημαντικό. Μπορεί να θυμάσαι κάποια πράγματα πριν 10 χρόνια και δεν θυμάσαι τώρα τι έγινε το Σεπτέμβριο. Και αυτό είναι το Google πλέον. Και ναι, να είναι καλά το Google. Το Google. Έχεις μνήμη ό,τι ώρα γουστάρεις. Γουγκλάρεις. Ναι, σωστό αυτό. Σωστό αυτό. Λοιπόν, όπως είδες, να ξεκινήσουμε από τα. Καταρχήν είπαμε τότε, θα τα διαβάσουμε μετά. Το διαβάσουμε. Διαβάσουμε, τελειώνουμε. Ωραία. Πάμε λίγο στο ξεκινήσουμε τότε. Έχουμε πολλά θεματάκια. Ναι, έχουμε έκπληξη για την αυριανή εκπομπή. Ελπίζουμε να την ολοκληρώσουμε την έκπληξη. Έτσι. Μέχρι στιγμής είναι μισή. Έτσι. Έτσι. Ελπίζουμε θα γίνει ολόκληρη. Έχουμε στα σκαριά εδώ με τον Ζάχο σχεδιάσει μια special παρέα για την αυριανή εκπομπή και με έξτρα έκπληξη. Ναι. Δεν θα το πούμε ακόμα. Όχι ακόμα. Στο τέλος εκπομπής θα δούμε αν θα γίνει ή όχι. Η μισή θα γίνει. Που μου η είπες μισή θα γίνει, δεσμεύτηκε ο... Εγώ θα ολοκληρώσω την άλλη μισή και μετά το άλλο μέρος, το τρίτο και οι δύο. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Πορκίτο που είναι βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Και τι έχει το Πορκίτο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς. Κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Και για τη 40η έχουμε φυσικά και νηστίσιμο μενού, που αποτελείται από φαλάφελ, μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια στη σχάρα και καλαμαράκια που μπορείτε να τα συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη πίτα, κυπριακή ή κανονική και φυσικά πάντα σε χορταστικές τεράστιες μερίδες. Καρολί και Δημητρίου 52 η διεύθυνση, πρώην διοικητήριο, ξέρετε, ανεβαίνετε την ανεφορίτσα. Για το Μακεδονία Στράκης, στο δεξί σας χέρι, πριν τα φανάρια, είναι το Πορκίτο. Ή κατεβαίνοντας από Αγίου Δημητρίου, τη Διοικητηρίου, μόλις μπείτε στη Διοικητηρίου, αριστερά, θέλετε, δεν θέλετε, το βλέπετε. Άσχημα, θα σας πάρουν και οι μυρωδιές εκεί πέρα από τα ψησίματα, από τα κοτόπουλα, από τους γύρους, από τα σουβλάκια, από τα μπιφτέκια, όλα τα πάντα. Special. Φαλάφιλ, μην περιμένετε να μυρίσει, θα μπείτε μέσα να το παραγγείλετε. Θα το παραγγείλετε, όντως. Και το delivery στο 2310-520-555, αφού τηλεφωνήσετε φυσικά. Αν έχετε όμως smartphone, κατεβάζετε από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παίρνετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Δεν είναι και λίγο έτσι. Έμαθες και το smartphone, πα στο Google. Αντε βρε βλάχο, όταν είχα εγώ smartphone, να πούμε, εσύ είχε συσκευή με Gantran. Βλάχο. Smartphone, παιδιά. Ρε παιδιά, ο άνθρωπος. Για το smartphone πήγαν 2 χρόνια που συζητήσαμε. Samsung. Έχει μια... Samsung το Edge. 8 χρονών κινητό. Σε μια επαιτειακή έτσι, εκπομπή μιλούσαμε για το smartphone και λέει κάτσε να κουκλάρω, λέει, να δω τι είναι. Ρε παιδιά. Τι λέει. Εγώ πάντα είχα και σε εκπομπές. Πάντα είχα κινητό και το είχα σε στυλ κομπολογιού στο χέρι. Δεν ήταν κινητό αυτό που είσαι. Καμπορτιστήρι φακό είχες πάντα. Εσύ δεν έχεις κινητό εξαετίας. Για πώς ήρθε. Το κινητό το πήρα. Έχει χάρη που. Είχε 700 ευρώ. Και εγώ πριν 6 χρόνια χέτη. Πόσο έχεις αυτό, τι μάρκα είναι. Αυτό, ναι. Πόσο έχει αυτή τη στιγμή. Τι μάρκα έχεις. Xiaomi Mi Max 3. Πώς. Xiaomi Mi Max 3. Το καινούργιο μοντέλο του Moscovici είναι Xiaomi. Το βλάχο ρε.
Ρε παιδιά, πέστε του για Xiaomi τώρα το βλάχο. Τι να πούνε ρε, τα παιδιά του... ρε βλάχο καμπόι. Μη μάξτε. Ρώτα 100 άτομα τώρα για το ποιος ξέρει το Xiaomi ή το Samsung. Θα πάρεις θα χάσεις. Μην τι να χάσω ρε. Ποιος Samsung βρε βλάχο από το διακοπτό που κατέβηκες να πούμε. Έμαθες συσκευή. Η Samsung είναι μεγάλη εταιρεία. Η Samsung είναι τεράστια εταιρεία. Το κινητό που έχεις είναι δεκαετίες δεν βλάχω. Κάνεις και άλλη διαφήμιση τώρα. Εντάξει, μπορεί να σου στέλνουν κινητό. Σου στέλνανε κανένα... Έμαθα, σου στέλνουν κινητό. Ναι, σου στέλνουν. Πληρώνω. Τι το πληρώνω, σου στέλνει η εταιρεία. Λάζω, αντά, ποια εταιρεία, τρελός είσαι. Από την Κίνα. Τρελός είσαι, στέλνει καμία εταιρεία νομίζεις. Και ξέρεις που 700-800 ευρώ κινητό, τρελός είσαι. Αυτά είναι. Από αυτά είναι. Παιδιά, σήμερα έτσι θα το πάει να ξέρετε. Γιατί? Γιατί έχει το κλαρίνο από το κουλούρι. Το μπουλκουμέ το μεγάλο που το προβλέψαμε τον μπουλκουμέ. Έτσι, αυτοί που, που θα βγαίνανε τέταρτη και τέταρτη. Ένα. Σε μένα μιλάς τώρα. Ναι. Εδώ καταρχήν σου είπα πριν δύο εβδομάδες. Ναι, ναι. Όχι αυτήνα. Ναι. Πριν δύο εβδομάδες σου είπα ότι θα έρθει Λάρισα Πάο Χ. Σου λέω μην το δείτε το ΜΑΤ. Είναι μαγνητοσκόπηση. Είναι μαγνητοσκόπηση σου είπα. Μα φυσικά θέλαμε να βγει Χ. Σου είπα Χ. Αγόρι μου, όχι, το ξέραμε. Εσύ έπρεπε να μας το πεις εσύ. 0-3, 0-4. Εγώ ποτέ δεν είπα 0-3. Τι είπες. Στα προγνωστικά σου τι το έδωσες. Εγώ είπα ότι διπλό δεν έδωσες. Εγώ είπα ότι είναι πολύ δύσκολο το ΜΑΤ. Και επίσης είπα ότι υπάρχει περίπτωση, γιατί συμφώνησε αυτό που είπες εσύ, να γίνει η φιέστα στο γήπεδο της Τούμπας εκεί που αξίζει να γίνει. Εγώ σου είπα. Φυλάκια, Χ. Φυλάκια. Φυλάκια την άλλη την Κυριακή σε 6 μέρες. Σε 6 μέρες θα είσαι εδώ. Φεύγω Αθήνα. Φεύγεις Αθήνα. Παρασκευή έρχομαι Τρίτη. Μέχρι εκεί θα ακουστούν. Φεύγω. Και στην Αθήνα θα είσαι. Φεύγω Πέμπτη βράδυ, έρχομαι Τρίτη, να ξέρεις. Να πας στο Ισραήλ καλύτερα, που είναι μακριά, στην Ιερουσαλήμ, εκεί το είναι και οι Άγιες Μέρες, στους Άγιους Τόπους. Μόνο εκεί δεν θα έχει πανηγυρισμό. Δεν έχω λεφτά για τόσο. Εκεί Αθήνα έχω. Έχω και φιλαράκια. Καλά με περιμένουν. Παναθηναϊκή. Στο Ισραήλ δεν έχεις φιλαράκια. Δεν έχω. Αν μου κάνεις τα εισιτήρια, μπορεί και να πάω. Είσαι πασχετική είσαι. 700 ευρώ. Μακάμπι δεν έχετε, ξέρω εγώ. 700 ευρώ και είναι τρέγια, εντάξει. Εδώ κάνουμε και εισιτήρια για πάνω. Τόσα χρόνια, φίλε, έχετε και διαχρώματα νομίζω με τη Μακάμπι. Με τη Μακάμπι έχουμε. Και εσείς με την Μπεσίκτας νομίζω έχετε. Μπεσίκτας, ναι, ρε φίλε. Αγαπάμε και τόπο εμείς. Βέβαια. Είναι ο τόπος καταγωγή μας. Βέβαια. Εκπροσωπούμε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Εκπροσωπούμε το Βυζάντιο. Ναι. Βέβαια. Μπράβο, αυτό είναι τιμή για τον Έλληνα. Μπράβο. Φυσικά. Θα μ' αφήσεις. Μα θες έτσι. Το στόμα σου πιάνω ρε τρέγια. Καλά που το τρέγια ρε παιδιά. Το Βασίλη και γελάει όταν μιλάει. Ρε παιδιά. Έχει χάσει τα γέλια ο Βασίλης. Βασίλη. Τι Βασίλη. Τι λέει αυτό που λες ρε φίλε. Είναι συνοπαδός και γελάει με αυτά που λες. Αργιανός και γελάει με αυτά που λες. Καταρχήν βλέπεις έχει φάτσα κάρτα και σε βλέπει γι' αυτό γελάει. Φάτσα κάρτα. Βέβαια ίσια. Ο άνθρωπος τώρα μιλάει με δύο μίλια. Εγώ είμαι σε... Το ξέρουμε, δεν πειράζει. Αυτό σχεδιάζουμε. Με δικαίωσε ο Βασίλης. Ναι, τι σε δικαίωσε. Σε δικαίωσε, δεν ακούω λέει τι λέτε. Που όπου προπαγάνδα και ιδίω, παιδιά. Είπε, έχει δίκιο ο Τρέγιας τώρα, εδώ επικοινωνία. Τάσο, έχεις δίκιο. Εκτός άλλη άλλο σε σένα. Πω. Καλησπέρα. Η έκτηνας 4. Καλησπέριζουμε. Σταμάτα, αρχιερέα του Super 3. Τι λες βρε. Εσύ και ο Βαθύλακος. Τι λες βρε μάκι κακάτσι. Πανάθεμά σε. Σκόδα. Σκόδρα. Σαρούχα. Ζαμπουδάνετες και τα λοιπά. Κάτσε λίγο γιατί ναι, προχώρα. Λοιπόν, καλησπέριζουμε άλλο ένα βράδυ το πρατήριο υγρών καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Ισακ Τεχλικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο, παιδιά, στην τιμή του απλού. Καθημερινά. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Ψάξτε και να μας πείτε άμα βρείτε πουθενά αλλού κάτι τέτοιο. Ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά μόνο στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων, δίπλα στο φίλο μας τον Ισακ. Επίσης μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια του αυτοκινήτου σας με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά και τεράστια γκάμα από εξωτερικών αυτοκινήτων. Σας φέρνει πάντα το πετρέλαιο την παραγγελία που κάνετε στην ώρα του με μεγάλη συνέπεια. Και για όσους φίλους θέλουν να παραγγείλουν το πετρέλαιο του μήνα, τηλεφωνείτε στο 2310-611-256. 2310-611-256. Ειδική σας εξυπηρέτηση, ειδική μας ευχαρίστηση. Εδώ κοντά μας είναι και η φίλη μας η Πόπη. Άλλο ένα βράδυ, το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Πού? Μόνο στην Ανδρέα Παπανδρέου 225, στο γεφυράκι των Μετεώρων δίπλα, στην Νεάπολη. Η φίλη μας η Πόπη με το κομμωτήριο Ανανέωση σας περιμένει να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε.
Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας για να ανανεωθείτε οικονομικά στο 2310-616-999. Εκεί το σηκώνει το τηλέφωνο η φίλη μας η Πόπη. Συνεννοήστε, κλείνετε το ραντεβού σας. Κάντε το εγκαίρως γιατί γίνεται ο χαμός. Μόνο με 5 ευρώ κομμωτήριο ανανέωση. Αυτό το πήρες χαμπάρι. Έχει Παναγία γίνει... του Παρισίου, φιλικά έχει οροφή, έπεσε ο θόλος. Κρίμα, ένα... Αυτό πρέπει να το ήξερες. Γιατί είσαι... Τι είναι? Σαν τον Κουασίμωδο. Φόρε παιδιά. Φόρε παιδιά. Είμαι σίγουρος δεν το ήξερες. Δεν θα μιλήσω. Δεν θα πάρω θέση. Ευτυχώς υπάρχει φωτογραφικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μας έχουν σώσει πραγματικά. Το βλάκα. Δεν θα πάει καλά το βράδυ. Για να δει ο κόσμος τι λέει. Τι λέει, να πούμε. Η πεντάμορφη και το τέρας. Καλά, όλα αυτά που έλεγε. Θαυμάστε, ψέματα είναι θαυμάστε. Περιζήτω, άσχημο και περιζήτω. Πώ γίνεται. Άκουσα πολύ. Περιμένω. Οι όμορφε γυναίκε ναι. δεν έχουν ποτέ μοντέλα άντρε. Να το ξέρει. Α, έτσι πάει. Οι όμορφε γυναίκε περνάνε ότι είναι να περάσουν καλά. Με... Έχεις δίκιο γιατί με... η βούλα είναι πολύ όμορφα. Πολύ όμορφη. Είσαι μεγάλο γαϊδό. Ωραία. Το παίρνω αυτό που λες χλακ, πάρ' το πίσω. Πανέμορφη είναι η βούλα. Βέβαια. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Μόνο σου θάβεσαι. Εμένα λοιπόν, τα λες. Άκου λοιπόν να, φάτιν. Να καταλήξω. Λοιπόν, οι όμορφες, οι κουκλάρες, οι γυναικάρες που τις βλέπεις και τρέμουν τα σάλια σου. Σαν τη βούλα. Έχει πολλές μοντέλα κτλ. Έτσι. Περνάνε σου να περάσουν καλά σωστά. Ένα διάστημα της ζωής τους, σωστά, βγάζουν σωστά. Τα γούστα, σωστά. Ξεαπαυτώνουν τέλος πάντων ναι, ναι, και ναι. μετά βρίσκουν αυτόν που τους κάνει έρωτα στο μυαλό ωραίο. Πρώτα απ' όλα ωραίο. Και μετά στο κορμί. Ωραίο αυτό. Να το ξέρεις. Ωραίο. Να το ξέρεις. Δηλαδή, σε αυτά σε εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι. Ολοκληρώνονται σαν γυναίκες. Στα ποδοσφαιρικά δεν σε εμπιστεύομαι. Καλά, στα ποδοσφαιρικά τώρα εντάξει, είμαστε και λίγο οπαδοί. Δεν είμαστε. Σωστό και αυτό. Για προχώρα. Ούτε δημοσιογράφοι ούτε τίποτα άλλο. Κατάλαβες, ολοκληρώνονται ρε παιδί μου ερωτικά. Και μετά λέει να ράξουν. Ψάχνουν ρε παιδί μου, οκ, να μην είναι ρε παιδί μου. Κάναμε ό,τι κάναμε. Να μην είναι και τέρας. Σαν και εσένα. Σαν και εμένα, να ψιλοβλέπετε ρε παιδί μου, αλλά. Να έχει ρε παιδί μου αυτό εγκεφαλικό. Το εγκεφαλικό ρε παιδί μου να μου προσφέρει εγκεφαλική ειδονή και μετά ωραία, σωματική ειδονή. Κατάλαβες. Ωραία, φίλε. Και φυσικά έγραψες. Να την παρέχει η ασφάλεια. Καλά, αυτό εντάξει. Να νιώθει σίγουρη κοντά. Να αυτό είναι, το θέλουν όλες οι γυναίκες. Να έχει μπλα μπλα. Να έχει μπλα μπλα. Κάτι έχουμε, λίγο έχουμε. Και, να... και να... να είναι και λίγο τσαμπουκάς όσο πρέπει. Δηλαδή ναι. η γυναίκα θέλει θα και... συμφωνήσω ο άντρας να έχει αλμπενή επάνω. Δηλαδή. Ναι. Ωραίο, έτσι και είχα τώρα τον κότσι δίπλα μου και θα μου πω «Μπράβο να τον ακούς, τον τρέγια σε αυτά». Ναι. Όλους τους κάνω με φωνή μπουγάτσα όμως. Δεν ξέρω το πήρες καμπάρι. Όλους τους κάνω με φωνή μπουγάτσα. Το αστέρι της πόλης είναι. Ναι, όντως. Ο μπουγάτσας. Είναι σήμα κατά τεθέν. Μαζί το βλέπαμε το μάτς. Πριν το μάτς, 20.000. Καμικάζι, οι καμικάζι θα σκεπάσουν τους πανηγυρισμούς. Τους πανηγυρισμούς που θα έχετε και τις ιαχές. Δεν θα χρειαστεί ο Τουασπίδης ο Ζάχος. 20.000 καμικάζι στο Χαρελάου θα πανηγυρίσουμε την τέταρτη θέση. Στοιχήματα έβαλα. Στοιχήματα πολλά. Πάρα πολλά στοιχήματα έβαλα. Και θα κερδίσω. Θα κερδίσω τα στοιχήματα. Κατάλαβες. Πες το αυτό, πες το για αύριο. Έχει το θράσος. Έχει το θράσος, δηλαδή έχει κάνει κλαρίνο από τον Ατρομητούλη, όπως τον έλεγε, που προέβλεψε ο Μπουγάτσας ότι θα έκανε προπόνηση. Προπόνηση. Ο Μπουγάτσας είναι, είπαμε, αυθόρμητος, δεν έχει δεύτερη σκέψη. Εμείς το βρήκαμε. Δεν έχει δεύτερη σκέψη. Σας το είπαμε και το σκορ 0-2. Είπες εσύ 0-2. Φυσικά, ένα Κουλούρης και ένα Ουάρντα είπα. Δύο είπες ο Κουλούρης. Δύο Ουάρντα και ένα Κουλούρης. Και ένα Κουλούρης και είπα, εγώ δεν πιστεύω να βάλει δύο Ουάρντα. Ένα είπα, πιστεύω να μπορεί να το βάλει Ουάρντα και ένα Κουλούρης. Εντάξει, ο Μανούσος. Αφού μας έβαλε γκολ ο Μανούσος, πρέπει να το κλείσουμε το μαγαζί βασικά, αλλά τέλος πάντων. Ναι, κατάλαβες. Ναι. Και έχει το θράσος. Το θράσος, δε φίλε, να μου στέλνει. Γιατί δεν το πειράζει. Ξέρεις, εγώ μετά τα μάτς, στην ώρα του μάτς, δεν πειράζω κανένα. Την άλλη μέρα πρέπει. Αν θες να πειράξεις, κάποιο που σε έχει πειράξει, την άλλη μέρα. Επειδή, και εγώ αυτό κάνω. Επειδή εμένα με πειράζει όταν. Και έχω μαλώσει και με κολλητούς φίλους. Και εγώ. Στην ώρα του μάτς. Και εγώ. Το έχω διευκρινίσει και δεν είναι. Τέλος πάντων. Και μου στέλνει σήμερα, λέω, θα τον πειράξω και σήμερα, τον πειράξω το βραδάκι. Μου στέλνει σήμερα το απόγευμα και μου λέει. 21η Απριλίου του 2019 η φιέστα του ΠΑΟΚ. Τυχαίο! Και εμένα μου το στείλε. Και το γράφω από κάτω, γουστάρω ημερομηνία, ρε παιδί μου, αξέχαστη. Θα γιορτάζω, λέω, από του χρόνου. Θα γιορτάζω από του χρόνου δύο επαιτίου σε μία. Ναι. Του κάνω μία. Δεν απάντησε. Δεν περιμένει τέτοια απάντηση. Και το λέω. Δεν περιμένει απάντηση. Και το λέω, ρε Συμπουγάτσα. Να το δουλέψει λίγο. Ρε Συμπουγάτσα το λέω. 20.000 κόσμο, λέω, δεν είπε, θα έχει, λέω, στο Γκλεάθι για να πάει στην. Δεν μιλάει, δεν κάνει, δεν κάνει. Και τι μου στέλνει.
μου στέλνει ένα site που γράφει τα εισιτήρια και λέει 8.413 εισιτήρια με θεομηνία. Ότι είχε θεομηνία είχε όντως, αλλά εντάξει. Φίλε, θεομηνία ξέρεις τι είναι. Να ξεριζώνει δέντρα, να σηκώνει αυτοκίνητα και τέτοια. Είχε μια βροχούλα που αν ο ΠΑΟΚ ήθελε αυτό το ματς μετά από 4 χρόνια σε άλλες κατηγορίες, πολύ κατώτερες, που έπρεπε ρε παιδί μου να πέτσουμε αλεξίπτωτο για να πάω στο γήπεδο. Και είχαμε επιστροφή και πηγαίναμε για Ευρώπη. Και, και έριχνε μια βροχούλα πάνω από την Τούμπα. Θα είχε 30.000 γυμνούς τρελαμένους παοξίδες μέσα στην Τούμπα να τραγουδούν. Ωραία. Όλο τον 90 λεπτό. Πάντως δεν ξέρω για αυτό που λες. Πάντως παίρνεις πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια και έχεις 18.000 μέσο όρο. Πόσο θες να έχεις? 28, δεν χωράει η Τούμπα. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χωράει 28. Μικρανε τώρα, χωράει 18. Πτυσσόμενη. 28 και μισό είναι. 22, 18, έτσι λέει, εκτός αν λένε ψέματα τα τέτοια είναι. Θα το τσεκάρουμε. Θα το τσεκάρεις 18. Δεν είναι λίγο 18. Είναι λίγο, όταν μπαίνεις μετά από 34 χρόνια πρωτάθλημα είναι λίγο. Δεν είναι λίγο. Μια χαρά είναι. Για τον λαό Ζάχο, για τον μεγάλο λαό του ΠΑΟΚ. Μια χαρά είναι. Μπόμπα είναι. Τι είναι? Μπόμπα είναι 18. Μέσο όρο. Ποτέ σου δεν είχες. Μπόμπα χαρακεί. Ποτέ στη ζωή σου δεν είχες τόσο. Άμα πάω για πρωτάθλημα θα δούμε. Άρα ποτέ. Ναι, ωραία. 18-28 χωράει, 18 έχεις. Εντάξει, να τα λέμε. Και αυτά όπως λες από τη μία θα ακούσει και από την άλλη. Εσύ έστειλε λέει inbox ο κύριος τέτοιος. Ποιος? Ο κύριος Σκότς λέει να το διαβάσει. Κάτι θα σε εξυμνεί. Νάτος, να ο δεύτερος, ο δεύτερος. Όχι αυτός ο δίπλα. Κάτσε να καλησπερίσουμε τη φίλη μας την Αναστασία. Α, και αυτή έστειλε. Καλή εβδομάδα. Τάσο λέει κλαίω, δεν υπάρχει, λέει όταν κάνει τον Μπουγάτσα. Καλά μου ωραία αυτό όταν κάνει τον Μπουγάτσα. Καλά σε λέει άσχημη. Ναι, γεια σα, Χριστάρα, καλησπέρα. Διάβασε το, τι λέει αυτό ο. Ο Ζαν Πελμοντό, εσύ δηλαδή. Σε κορυδεύει για την ομορφιά σου, τι άλλο θα ακούσουν. Τώρα που θα σε σβήσω από φίλο στο Facebook και θα πέσει 4 level δημοτικότητα, θα σου πω βρεση καρτούν. Μην το κάνεις, μην το κάνεις, θα χαλάσει ο αλγόριθμος. Ο Χρήστος, ο Χρήστος, τι είναι ο Χρήστος. Μαζί με τον ηγεσία είναι, τους ανακηρύσω ως τους πιο αντικειμενικούς αριανούς που υπάρχουν, που ξέρεις. Και φυσικά το μεγαλύτερο προπαγανδιστή. Εγώ και ο Μπουγάτσας. Όχι, ο μεγαλύτερος λαοπλάνος, λαοπλάνος πραγματικός είναι ο Μπουγάτσας, δεν υπάρχει. Υπάρχει, όχι το κάνει επίτηδες, το πιστεύει αυτό που λέει, αλλά προσγειώνεται απότομα, ρε παιδί. Ο Νίκος κάνει πάντα αυτό το πράγμα. Εντυπωσιάζεται, παίρνει τα πάνω. Απογοητεύεται εύκολα και ενθουσιάζεται εύκολα. Εξυμνεί, προσκυνά, κάνει κορνίζ τον Μπάγκεβιτς. Δεν έκανε κορνίζ. Εντάξει, δεν ήταν άδικο αυτό. Ναι, και και μόλι τρώει την καρπαζά, τη φάπα που έρχεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι, εγώ δεν πίστευα και γιατί τα γινόταν. Βλάκα, βλάκα. Πέσω τώρα, άσπισαν τα μαλλιά μου στον Άρη, βλάκα. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν όντω εκείνη τη μέρα, συγγνώμη, αλλά. Ψηλό είχε δίκιο να μην εντάξει, φίλε, το κάνουμε. Εντάξει, δεν είχαμε και την εμπειρία τότε. Καθόμαστε, συνοριζόμαστε εδώ τον κάθε από έξω. Τώρα, εντάξει. Ναι, αυτό έχει ένα δίκιο. Ψάξει. Ότι άλλο μυαλό τότε, άλλη αντιμετώπιση και άλλη τώρα. Έχει ένα δίκιο. Να σου πω, να σου δείξω στο inbox που στέλνανε βλαχότερα από τη Λάρισα. Σε ποιον στέλνανε? Σε μένα. Χωρίς να τους έχω φίλους στο Facebook και βρίζανε, σε περιμένουμε. Βρίζανε, δεν θέλω να πω γιατί ακούει και η μητέρα μου. Στο Messenger εννοείς. Στο Messenger, ναι. Πάνω από 10 μηνύματα. Σου μιλάω, δεν αφήσαν τίποτα όρθιο για πινιέρι και δηλαδή κάτσω να συνεριστώ εγώ αυτού του ηλίθιου. Άστου εκεί να βράζουν στο ζουμί του. Άστου. Και να ξέρει, αυτό που μπορεί να το κάνει τον άλλο να σκάσει είναι η απαξίωση. Ναι. Να το γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων σου. Είναι ανάλογα όμως και την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Λοιπόν, τίποτα. Και ιδίως όταν είσαι, συγγνώμη, όταν είσαι στον αέρα είτε ραδιοφωνικά είτε τηλεοπτικά. Αν και εγώ έχω ξεφύγει πάρα πολλές φορές, γιατί είμαι από τη φύση μου νευρικός άνθρωπος, αλλά η εμπειρία είναι κεφάλαιο. Η εμπειρία είναι κεφάλαιο. Έχω αποφύγει τα τελευταία χρόνια, πίστεψέ με, πάρα πολλές κακοτοπιές. Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν είναι για αέρα. Είπαμε, ο Νίκος είναι. Τα υπόλοιπα είναι για αριξίνα να τα συζητήσουμε. Ο Νίκος είναι πολύ παρορμητικός και δεν έχει. Κάτω φορές έχουμε πει δεύτερη σκέψη. Δηλαδή, αυτό είναι ότι είναι αυθόρμητος και ειλικρινής. Δεν θα επεξεργαστεί αυτό που θα πει. Μόλις του έρθει στο μυαλό θα το ξεφουρνήσει. Είναι και καλό αυτό, είναι και κακό. Λοιπόν, ο Παντελής λέει: μόνο εγώ κάνω τον Μπουγάτσα. Όντως τον κάνει φοβερά ο Παντελής ο Μπιμπισίδης. Ξέρετε. Εσύ, Παντελή Μπιμπισίδη, κοίτα να κάνεις καμιά Μπουγάτσα πραγματική να μας φέρεις, μια σχέση και μάγειρος. Φεύγει τώρα, φεύγει σεζόν για Κέρκυρα. Άρα παίρνα και μια βόλτα, φέρνει και το κάτι τη. Τυχεροί αυτοί που θα τρώνε από. Στο Ποντικονήσι θα είναι, σκέτο Ποντικό είναι γι' αυτό. Είναι πολύ ωραίο μέρο το Ποντικονήσι.
Και... Όχι, λόγω φάτσας ποντικός. Το ποντίκι είναι. Και μην νομίζετε ότι επειδή λέμε ποντικονήσι ότι έχει το νησί ποντίκια. Όχι, δεν θα στο ποντικονήσι, έτσι το είπα. Εσένα, δεν θυμάμαι κιόλας, μου είπε ένα ξενοδοχείο πολύ δεν καλό. Δεν είναι τίποτα το ποντικονήσι, ένα μικρό. Μια μικρή έκταση είναι. Σίγουρα τώρα επειδή έχει καθυστέρηση το διαδίκτυο και ακούει από εκεί, ακόμη δεν έγραψε το καρτούν. Κέρκυρα είναι. Φεύγει τώρα, μεγάλη εβδομάδα φεύγει για σεζόν. Με το καλό το παλικάρι και όσα. Όσοι ελάτε! Φίλοι... Και αυτό πάλι με φωνή που κάτσε και αυτόν. Ελάτε. Θα περάσουμε ωραία. Όσοι φίλοι και φίλες μας ακούν και είναι να φύγουν σεζόν γιατί είναι η περίοδος τώρα. Ιδίως μετά το Πάσχα θα γίνει. Ίσως και για το Πάσχα έχουν πάει πολλοί. Να τους ευχηθούμε τα καλύτερα. Έτσι, να... Και η... αυτή φεύγει και η άσχημη. Σοβαρά. Ναι. Πού θα πάει. Σε ένα στην Νικήτη νομίζω. Κάπου μου το είπε, δεν το θυμάμαι. Κάθε χρόνο πάει. Κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια εκεί πάει. DJ θα είναι. Ποια η Αναστασία, να είναι του DJ. Ναι, ρωτάω, φίλε, ξέρω, δεν ξέρω. Πού να ξέρει, δεν γνωρίζει. Α, ξέρω που θα πάει. Στην Νικήτη, πώς λέγεται και ένα. Ξέρω που θα πάει. Τόνι, I miss you. Ξέρω που θα πάει. Ναι. Κατάλαβα. Κάπου, άμα το πεις, μπορείς και να σου πω, αν είναι το σωστό. Άνοιξε στριπτιζάδικο, ρε. Άντε να μου χάθεις, βρε. Εκεί θα πάει, εγώ είμαι σίγουρο. Τι θα κάνει εκεί, στο στριπτιζάδικο. Τι θα κάνει. Αφού λες ότι είναι άσχημη κοπέλα. Άσχημη είναι στα μούτρα. Καλά σε εξηγείται. Λοιπόν, πάμε. Άμα περιποιηθεί και βάλει κανένα 2-3 κιλά σουβά, γίνεται μια χαρά στα μούτρα. Άμα είναι και νύχτα, είναι σβηστά τα φώτα, καλά. Πίνεις και 4 ουίσκι και την κυκλοφορείς. Τι θες τώρα. Τα είπαμε αυτά. Τα διαβάσαμε. Αυτά τα διαβάσαμε. Πάμε στα. Ποια. Καλά, λεπτά μου λέει ο άλλος. Να. Και σήμερα δεν είχαμε τον. Τι λέει. Ο Παντελής. Στον Αϊγιώργο. Στον Αϊγιώργο. Τον Πάγων λέει. Τον Πάγων θα είμαι. Ποιον Αϊγιώργο τον Πάγων. Τι είναι αυτό. Δεν κατάλαβα. Ούτε κι εγώ. Είναι χάζο. Κέρκυρα έχει ωραία μέρη. Έχει τη Δασιά, το ύψος, το Κανάλ Νταμούρ. Είναι το παλάτι της πριγκίπισσας εσείς, το Αχίλιον που λένε. Είναι η χώρα, είναι φανταστικό. Είναι το μόνο νησί που έχω πάει η Κέρκυρα, αλλά με το σχολείο βέβαια. Είναι φανταστικό. Α, τώρα κοντά δηλαδή. Ναι. Και στην Τίνο. Αυτά τα δύο νησιά έχω πάει. Να φανταστώ. Στην Τίνο, βέβαια, για ένα τάμα που είχα κάνει. Πέντε ώρες κάτσε και έκανε. Όταν πήγες στην Κέρκυρα. Το 87 ήταν. Το 87? Ναι. Μια χαρά ήσουν. Μόνο 17 χρόνια ήσουν άτιτλος. Και ούτε είχες τρεις υποβιβασμούς. Ούτε το κάρτο. Ίσως σε πολύ καλύτερη κατάσταση το 1987 οπαδικά στο ποδόσφαιρο. Κλασικά το πρώτο βράδυ. Το πρώτο βράδυ κλασικά. Εκεί που πήγαμε, θυμάμαι και το ξενοδοχείο, ρε φίλε. Μπάγκαλος ήταν, το Μιραμάρε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη. Ήταν τελευταία βραδιά που ήταν ένα λύκειο από Αθήνα. Και ξέρεις τι γίνονταν σε αυτές τις φάσεις. Μπάτα του ήταν πάνω χέρι, κάτω χέρι. Το ξέρω γιατί έχουν γραφτεί δεκάδες άρθρα για αυτό το ξενοδοχείο. Σοβαρά, τι δεκάδες άρθρα. Πηγαίνουν όλοι οι Ιταλοί τραβεστοί. Τράβα τα μουσια σου, βρε παλιό ρόμπα ξεκούμποτη. Μπάγκαλος, ρε, ξέρεις μήπως ήταν Μπάγκαλος, ρε βλάχο. Κατέβηκες από το διακοφτό. Πού να το ξέρεις. Πού να ξέρεις ότι ήταν. Εντάξει, 17 χρονών. Τι βλάκα. Δεν πειράζει. Τι ζωμερούχα είναι αυτό, παιδιά. Άντε να κάνεις εκπομπή τώρα. Και εγώ λέω σοβαρά θα μιλήσει. Πού να μιλήσει αυτό σοβαρά. Γι' αυτό, Βασίλη Καβαδία, στην ηχοληψία, να σε καλά, ρε φίλε. Αναστασία, σοβαρά μιλάς. Εκεί είναι φανταστικό το μέρος, ρε φίλε. Πέσω, γιατί κακό είναι. Τι, δεν ξέρω, διαφήμιση. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λαγόμανδρα λέει. Φιλά, μπράβο αυτό. Με το λαγό. Μαρμάρα. Εκεί είναι, φίλε, φανταστικά. Ναι. Καλά είπα εγώ. Εκεί έχει γυμνιστές. Ναι. Εγώ καλά είπα. Εσύ καλά είπες. Ναι. Και, ξέρεις, και για το Μιραμάρε καλά είπες. Σταμάτα, ρε, το πρωί δουλεύει ξενοδοχείο. Το βράδυ δεν πηγαίνει το πρωί, σε είπα. Το πρωί μαθήτρια το βράδυ. Το πρωί δεν έλεγε ο άλλος. Πώς έλενε, ρε. Έργο είναι αυτό, δεν το θυμάσαι Τρέγια. Ηρακλή. Δεν το θυμάσαι αυτό το έργο Τρέγια. Και τι δουλειά κάνεις. Το πρωί οικοδομή. Και το βράδυ. Ναι. Τραβεστή. Το πρωί μαθήτρια, το βράδυ, άντε να μην πω. Λοιπόν. Βράδυ, καθηγήτρια. Καθηγήτρια. Βασίλη, πάμε λίγο με αυτόν. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ, ρε φίλε. Πάμε λίγο σε ένα διαλυματάκι. Αμέσως μετά πούμε τα ποδοσφαιρικά, γιατί δεν βγάζω άκρη. Να πούμε για τα κλαρίνα του Χαριλάου. Να πούμε και για το Λευκό Πύργο. Να πούμε για το Λευκό Πύργο. Σε λευκό πύργο. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρίσκεστε και βρισκόμαστε κι εμείς φυσικά. Η εκπομπή έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα μέχρι τι 12. Καλή πιστεύω συντροφιά. Πιστεύω να είμαστε. Λοιπόν, ξεκινάμε, Τάσο. Ναι, να πω, γιατί εσύ βλέπω έχει κάτι θεματάκια και ψάχνει κάποια πραγματάκια. Ναι, να ξεκινήσω εγώ με το. Πέρασε η άξιτα εισιτήρια, να ξέρεις. Μεσόωρο, τέταρτη είστε. Τι μεσόωρο, περισσότερα έχουμε εισιτήρια. 9877 μεσόωρο έχει η ΑΕΚ, 9066 έχετε εσείς μετά το φιάσκο.
Το φιάσκο, πιο φιάσκο. Με τον Ατρόμητο δεν πάτησε κανείς. 3.000, 8.400 εισιτήρια έχει. Με τα διαρκείας. Όλα μαζί, δεν υπάρχουν διαρκείας. Τα διαρκείας πόσο είναι, 7.000 δεν είναι. Κοντά στις 8 νομίζω πρέπει να είναι. 8.000, άντε να πήγαν οι μισοί. 4.000 να πήγαν. Εγώ σου είπα. Και 2.000 να πήραν κούτρα τα διαρκείας, πάρε το δικό μου, δώσ' το δικό σου. Και εγώ, εγώ έτσι πήγα. Άντε να κόψανε... Εγώ έδωσα το δικό μου σε έναν φίλο άνεργο και πήρα του που δεν μπορούσε ο Νίκος δούλευε. Άντε να κόψανε, έκανα 2.000 εισιτήρια. Εν τω μεταξύ, 3 στα 3 έχω ρε φίλε, μετά είναι να μην γίνεσαι τέτοιο, πόσο λένε, προληπτικός. 3 φορές πήγα στα επίσημα, 3 ήττες έκανε ο Άρης. Κατάλαβα. Αυτό βέβαια μπορείς να το δεις, ναι, από τα, από τα έσοδα, από τα έσοδα που υπήρχαν, το πόσα εισιτήρια κοπήκανε. Λοιπόν, ας πάρουμε τον φίλο, πάντα Δευτέρα έτσι λέμε. Εντάξει, και πάντα... Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν πειράζει. Φυσικά και δεν πειράζει. Ο κόσμος είναι να μιλήσει, εμείς μπορούμε και να τα πούμε και αργότερα ή και αύριο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να τους. Γεια χαρά, καλησπέρα. Τι έγινε, πρώτος είμαι. Πρώτος. Τι έγινε η Μάντσεστερ, Χρήστο, το καφενείο. Με το ζόρι του West Ham. Όταν σου λέω ότι θέλει 5-6 αλλαγές ενδεκαδάτους πρωτοκλασσάτους, όχι ο Νορβηγός, και ποιος Νορβηγός, ρε. Κάτσε, ρε, περίμενε, βγαίνει. Τι να περιμένω. Τώρα ή θα δώσεις το πρωτάθλημα στη Λίβερπουλ, ή θα χάσεις το Champions League. Δεν υπάρχει. Στη City θα το δώσω. Αν το δώσεις στη City, τελείωσε το Champions League. Διάλεξε και πάρε. Γιατί θα χάσουν οι άλλοι, θα χάσουν οι Arsenal τότε. Η Arsenal παίζει τώρα, προηγείται 0-1, να σου πω, στο 39 μέσα στην Watford. Τελείωσε, όχι. Έχει ακόμα παιχνίδια. Δεν τελείωσε, όχι. Έχει αλλά... παιχνίδια ακόμα. Κάτσε τώρα, θα πάμε σε αυτό που συζητούσαμε με τον Τάσο. Πάμε. Στο Χαριλάου τι έγινε χθες, είχατε 30.000, φυσικά ήσασταν. Όχι, είχε 10.000 κόσμο. 10, μόλις έπεσε λίγη βροχούλα, αραιώσατε. Εσύ που παίρνεις πρωτάθλημα και έχεις 18, πού είναι τα 2 εκατομμύρια και τα 3. 28 χωράει το γήπεδο και έχεις 18. Κάτσε, μετά από 34. Πού ρε. Στα ειστήρια. 18 μέσο όρο. 18 μέσο όρο έχεις. 18. Ναι, 28 χωράει το γήπεδο σου από ό,τι ξέρω. Εσύ πόσο μέσο όρο έχεις. Βράσε, εγώ δεν έχω κόσμο. 9, εσύ 9, είσαι 9, η όλη 9. Μακεδονία. 9.000. Εγώ δεν έχω κόσμο. Μα εγώ δεν έχω κόσμο. Είμαι μια συνοικία της Χαριλάου. Εσύ που είσαι όλη Μακεδονία. 3 εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη, παίρνεις πρωτάθλημα μετά από 40 χρόνια και είσαι 18.000 κόσμο. Μου επιτρέπετε μία παρέμβαση. Πού είναι? Ανάμεσα στους δυο σας. Έπρεπε να ήταν όλα πουλημένα. Λοιπόν, μία παρέμβαση. Παρακαλώ πολύ, κύριε Τρέγια μας. Λοιπόν, καταρχήν η ηρεμία, εδώ είμαστε μια. Εντάξει, τώρα πολύ ο Χρήστος είναι δικός μας άνθρωπος. Ναι, ωραία. Δεν μάλλον. 18.113 μέσο όρο έχει ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη που έχει βαριά 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Βαριά. Ο Ολυμπιακός. Που είναι σε μια πόλη των 5 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει 21.000 μέσο όρο. Αυτό είναι απάντηση σε αυτό που σου λέω. Είναι. Δεν είναι. Όχι, να μας απαντήσει ο Ζάκος για την ΑΕΚ πόσα εισιτήρια έχει. Η ΑΕΚ είναι πάνω από τον Άρη, 800 εισιτήρια μέσο όρο. Και είναι πρωταλλητές στην περσινή. Τίποτα δεν έχει η ΑΕΚ. Χειρότερο από τον Άρη έχει. Αυτό που λέει, κοίτα, αυτό που λέει έχει ένα δίκιο. Με βάση ότι η Αθήνα είναι 5 εκατομμύρια, 5,5 και με βάση αυτό που λένε οι Ολυμπιακοί, ότι είναι μισή Ελλάδα, έχει δίκιο. Αλλά και απ' την άλλη και εσείς μας πρίζετε για τα 3 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια και παίρνεις πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια. Αίτητος! Το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, 18.000 έχεις. Αυτό κρατάμε. 3 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Α, 3 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Άκου λίγο. Αυτό... Είναι πόσο, 15? Πρόσεξε λίγο. Ένα, άμα είστε, αρχίζετε να κουνάς και τα μαντήλια. Λίγο, με δεύτερο, τρίτο, στην Ελλάδα, έλα. Με δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτες καταστάσεις, άσε να ασχολούνται αυτοί που πονάνε. Δεν απαντάω. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι... Ποιο δεν απαντάω. Όχι εσύ, αυτός. Είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό είναι σωστό. Όλα, δηλαδή αυτό που θα γράψει η ιστορία, αυτό που θα μείνει και θα το βλέπουν τα παιδιά των Παοξίδων μετά 50 χρόνια. Ναι. Θα είναι ότι 21 Απριλίου αυτό. Του 2019 ο ΠΑΟ και μαθηματικά κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να μου τη λέτε για εισιτήρια και εγώ να μην σου το λέω αυτό που είναι οφθαλμοφανέστατο. Παιδιά τώρα, τι να πει. Όταν μου λες για εισιτήρια θα παίρνει συμπληρωμένη απάντηση. Πώς θα γίνει. Δηλαδή, εντάξει, παντού είμαστε παραπάνω από εσάς επί δύο. Εντάξει. Θες να πάρουμε τη βαθμολογία. Ναι, αλλά δεν γεμίζει το γήπεδο. Αυτό σου λέω. Παίρνει πρωτάθλημα αίτητο. Δεν χρειάζεται να το γεμίσει. Αίτητο. Δεν χρειάζεται να αποδείξω σε κανένα ότι. Γιατί εγώ χρειάζεται να αποδείξω τι να αποδείξω. Να έχω 30.000 κόσμο. Να αποδείξω σε ποιον εγώ. Με τη Λαμία δεν το χρειάζομαι. Γιατί να μην έχεις. Δεν το χρειάζομαι. Όταν θα κάνω το τώρα καινούριο. Με το Λεβαδιακό δεν θα έχει γεμάτο γήπεδο. Γιατί τώρα με το Λεβαδιακό θα έχει 35.000 μέσα. Έτσι. Ναι, θα και έχει 165 απ' έξω. Θα έχει και λίγους απ' έξω. Θα έχει. Όχι 165 απ' έξω. Μα έλεγε το. Στο Λευκό Πύργο θα έχει 200-300.000. Έτσι μου έλεγε. Κυριακή πόσο θα έχει.
Την Κυριακή, τώρα αυτή που πέρα μου έλεγε και τον την έλεγα. Την Κυριακή πόσο θα έχει. Έτσι μου έλεγε, δεν ξέρω πόσο θα έχει. Κοίταξε, να βοηθήσει λίγο και ο καλό Θεούλη με τις καιρικές στιγμές. Τι λες, Χρήστο. Όχι, προηγουμένως μας είπες με μια βροχούλα ήταν 9.000 στο Χαριλάου, 10. Τώρα να βοηθήσει ο καιρός. Και 9-10. Θα μας τρελάνε, ρε παιδιά. 8.000 εισιτήρια. Και εσά σας έκοψε, βλέπεις. Α, μπράβο, τώρα τα λες ωραία. Έκοψε, α, μπράβο. Μα αυτή ήταν η αιτία. Μπράβο, έτσι λίγο. Είναι δίκιο. Απλά θα πηγαίνανε 9.000, πήγαινε να πηγαίνατε 12, ας πούμε, μεγάλο. Θα είχε περισσότερο. 8.000 δεν είναι τα εισιτήρια που έκοψε ο Άρης. 8.000 είναι με τα διαρκεία. Όλα μαζί, όλα είναι. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει διαρκεία. Είναι όλα. Κάτσε λίγο να πω στον Τάσο και κάτι, μην το ξεχάσω. Βγαίνει ο Χάρτινο ο Μελισανίδη και λέει μήνυμα τώρα για τα 95 χρόνια τη ΑΕΚ. Όχι τα 95, θα του πάρουμε και μια πιπίλα. 5 χρονών είναι. ΑΕΚ 2014. Και λέει τώρα, ο ίδιος δεν φαίνεται, ναι, μόνο η φωνή του. Εμείς που πήραμε όλα καθαρά μέσα στο γήπεδο, τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Και τι λέει ρε ο απατεώνας. Εντάξει, φιλάστο να λέει, η άποψή του είναι. Δεν το γελίο ρε, θα το τρυπήσω πάλι στο τελικό. Μη χαρακτηρίζω όμως γιατί έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, άντε. Εντάξει, άντε, να σε καλά. Okay. Να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε γραμμή... Ωραία, πάμε στο φίλο. Mm. Ήθελα ένα σχολιάκι να κάνω για τα... Όχι, εντάξει, άστο. Μετά δεν πειράζει. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Έλα, φίλε, εσύ είσαι. Έλα, κάνε το σχολιάκι. Έπες. 23-10. 2-87 και 3 οκτάρια. 69-45, 2-87 και 3 οκτάρια. Λοιπόν. FM και ενώ το σχόλιο σας, το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-526 για όλους τους ντροπαλούλιδες και για όσους κρυφακούτε. Πάντως, μετά τα αποτελέσματα που ήρθανε, θα πάρω ένα popcorn, τελευταία αγωνιστική. Τι ωραία. Δεν μπορεί να χάσει ο Άρης την πέμπτη θέση. Δεν γίνεται. Μαθηματικός. Έχει τελειώσει. Είναι πέμπτος. Θυμάσαι τι σου είπα, τι είπα στην επαιτία και τι είπα, κύριε Τρέγια, ότι θα βγει ο Άρης. Πέμπτος. Ούτε τέταρτος ούτε έκτος. Είπα πέμπτος, έτσι. Πέμπτος, αλλά κινδυνεύεις να μην βγεις Ευρώπη. Να, αυτό είναι άλλο. Σωστά. Υπάρχουν ακόμη ελπίδες στο να μην βγω Ευρώπη. Γιατί τελείωσε η πέμπτη θέση, έτσι. Θα πάρω τελευταία αγωνιστική. Δεν θα δω το Άρης Ξάνθη. Mm. Δεν ξέρω ούτε στο γήπεδο, λέω να πάω. Δεν θα το δω γιατί θέλω να δω. Να πας στα επίσημα, στο πληρώνω εγώ. Όχι, δεν χρειάζεται. Θέλω να δω Χριστοβασίλη μου. Έγινε αυτό που ήθελα. Χριστοβασιλάκι μου. Τι ωραίο μάτς θα παρακολουθήσω. Γιάννενα ΠΑΟΚ. Και μπορεί να είναι και η πρώτη φορά που θα είμαι και με τον ΠΑΟΚ. Χριστοβασίλη μου! Ισαλάχ, να το ρίξω 6 γκολ. Χριστοβασιλάκι μου! Χριστοβασιλάκι που ήρθε μέσα στην Τούμπα. Τι ωραία! Και ξαπλωνόταν από το πρώτο λεπτό μέχρι τον 23ο, μέχρι τον 88ο μάλλον που φάγανε τον γκολ. Ανακοινώσεις έβγαλες, Χριστοβασίλη. Πώς γυρίζει η τάμπλα. Πώς γύρισε, Χριστοβασιλάκι μου. Τι έγινε, ρε. Καβάλος άλογο ήσουνα. Αυτή η ομάδα που... Πήγαινε τώρα στη Β' Εθνική, Χριστοβασιλάκι. Αυτή η ομάδα που βιαστήκατε να διαολοστείλετε, οι Αριανοί, ναι. Ο Όφη, ο ιστορικότατος Όφη. Ναι. Ποιος? Ο ιστορικότατος. Θα πω και αυτό, έχω ένα ωραίο. Δεν πέφτει ο Όφη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μπαράς παίζει. Ναι, δεν πέφτει. Ωραία. Θα δούμε έτσι. Παίζει, έχει 28 βαθμούς, η Τρίπολη έχει 29 και παίζει Όφη Τρίπολη. Ναι. Με μία νίκη ο Όφη, κατά 50%, κατά 70% έχει σωθεί. Ωραία. Τώρα. Θα το δούμε αυτό. Άμα χάσει, καταρχήν, άμα χάσει αυτό που λες βγει άσος και κερδίσει και τα Γιάννενα, παίζουμε τον αδιάφορο, τον Πανιόνιο, μπορεί να πέσει η Τρίπολη. Είναι πολύ πιθανό να πέσει η Τρίπολη. Εκτός αν τελευταία αγωνιστική, γι' αυτό λέω, ήρθαν τα πράγματα έτσι που ούτως ώστε σίγουρα θα θέλει νίκη τελευταία αγωνιστική, ό,τι και να γίνει. Άκουσε λίγο. Τελευταία αγωνιστική, ο μεγάλος Χριστοβασίλης. Χριστοβασιλάκι μου, αγόρι μου. Και να πω και τον άλλο, παρότι επαναλαμβάνω, έχω πολύ καλούς αδελφικούς φίλους στην Αθήνα, άσχετα που ζούμε 504 χιλιόμετρα μακριά, είναι αδελφικοί μου φίλοι, είναι κατάντια για τον Παναθηναϊκό που έχει γίνει παράρτημα του ΠΑΟΚ. Κατάντια. Κατάντια να είσαι Παναθηναϊκός και να αφήνεις το παράρτημα του ΠΑΟΚ να κερδίσει. Παράρτημα. Ωραία μου ακούγεται αυτό. Παράρτημα να είσαι ο Παναθηναϊκός και να είσαι παράρτημα του ΠΑΟΚ ξεφτύλα. Βέβαια. Αυτό θα μου πεις, ρε φίλε, φταίει ο παδός του Παναθηναϊκού. Όχι φυσικά, ούτε το θέλει. Γιατί επειδή έχασε από τον Όφη. Έτσι λέω εγώ. Σου είπες ότι δεν είναι έτσι. Ναι. Δες τα γκολ του Όφη. Δες τα γκολ του Όφη και πες μας αν αυτό είναι κανονικά γκολ. Εγώ τα είδα ματιασμένα. Κοίταξε, για να μην πω. Εσύ ξέρεις από παραρτήματα, γιατί το 2010 ήσουν παράρτημα του Παναθηναϊκού. Α, μπράβο, παράρτημα, παράρτημα του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό κέρδισα τον τελικό. Επειδή μου παράρτημα. Σπάθα. Παράρτημα του, γι' αυτό έχασε. Γι' αυτό. Του έδωσε τον τάμπλ. Γιατί άμα χρησιμοποίησε. Άμα έχανε το κύπελο. Χρησιμοποίησε, ρε Ζάχο, με το σπάθα εδώ πέρα.
άμα... για να κερδίσει το μεγάλο του αντίπαλο που ήταν ο ΠΑΟΚ τότε. Ναι, ναι. Σε πήγε και μέχρι τον τελικό για να στο κερδίσει. Μέχρι τον τελικό πήγε ο Παναθηναϊκός. Και γιατί δεν έχανε. Θα είχαμε κορνέδες την άλλη μέρα στην Παιανία αν έχανε ο Παναθηναϊκός. Όχι, βέβαια. Δεν χαρίζονται οι τίτλοι. Δάμπλου θέλανε. Δεν χαρίζονται οι τίτλοι. Όπως θέλετε να το λέτε. Το αν χαρίζονται ή όχι το είδαμε στη Φιλαδέλφια. Το είδαμε στη Φιλαδέλφια 4 έριξα τον Γάβρο με Κασναφέρη Γάβρο διαιτητή. Σωστά, σωστά. Τι να κάνουμε τώρα. Και τον. Το κόκαλι να χαμογελάει να πούμε, στην απονομή του ΠΑΟ. Τι να κάνει, 70, 70 κύπελα. Τον ένιωξε άμα χάσει ένα. Α, ενώ τον Παναθηναϊκό θα τον ένιωζε να χάσει ένα. Φυσικά. Τον Ολυμπιακό δεν τον ένιωσε. Τον Παναθηναϊκό έχει 30 τον νοιάζει άμα χάσει ένα. Για σένα που έχει να πάρει 50 χρόνια κύπελο, είναι πολυτέλεια το κύπελο. Μα αφήσει το ίδιο λέμε. Για τον Ολυμπιακό, να στα πάρει. Και για τον Παναθηναϊκό το ίδιο είναι. Για τον Παναθηναϊκό δεν είναι το ίδιο. Κυνηγάει τον Ολυμπιακό σε τίτλου. Έλα φίλε. Ναι. Ωραίο αυτό. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Ατρόμητος, ο... Άστο, έξω πέφτει συνέχεια. Όχι, ρε. Α, συνέχεια. Ποιος είναι εδώ. Ο Γιάννης. Καλή εβδομάδα. Γεια χαρά. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, παιδιά. Ο Μαρίνος. Ο Μαρίνος. Ο Μαρίνος. Ναι, ναι. Τον πήρε το τηλέφωνο. Πήρα, πώς το πήρα. Εγώ το έδωσα το τηλέφωνο. Άνθρωπος, να είναι καλά. Το έδωσα το τηλέφωνο. Εντάξει, δεν μπόρεσα να κατέβω. Θα γίνει και αυτό. Εγώ νόμιζα ότι από εδώ ήσουν. Όχι, όχι. Αλεξανδρούπολη, μας το έχει πει 10 φορές. Εγώ ήθελα τώρα... νομίζω ότι ήταν εδώ, Θεσσαλονίκη. Όχι, αυτό το Σαββατοκύριακο ήθελα να φτάσω, αλλά ο Ζάχος θα λείπει. Θα λείπω Αθήνα, φεύγω Πέμπτη βράδυ Αθήνα. Ζόπα ρε φίλε. Τι ακούω τα εδώ, αυτός θα με πάρει τηλέφωνο για να βάζει τις κόρνες. Φεύγω, Αθήνα έχει ένα μπαράκι στο Βαρδάρι, κοίτα είναι. Μην το παίρνει τόσο κατάκαρδα. Τι να κάνω, δεν μπορώ. Κοίταξε. Εγώ τώρα δεν είδα το μάτς του Άρη, είδα λίγο τα στιγμιότυπα. Ρε φίλε. Το είδα. Θα μιλήσω λίγο για. Φτιάξτε λίγο την άμυνα. Ένα λεπτό, ρε Μαρίνε. Ο άλλος λέει, εγώ το είδα, λέει. Πώς το είδες, ρε Μαρίνε. Α, στην επανάληψη το είδα. Τέτοια μεγάλη νίκη του Ατρομήτου με δύο πέντε λεπτά. Τρεις δεν πάμε. Θα το σχολιάσουμε άμα μπορούμε. Πρέπει, κοίταξε τώρα, θέλω τη γνώμη σου. Βέβαια. Ή τώρα χρειάζονται δύο αμυντικοί ή πρέπει ο προπονητής να κάνει λίγο προπόνηση στην άμυνα, ρε φίλε. Όχι, αμυντική εσύ, εφόσον ακούσει εκπομπές, γιατί είσαι και τακτικός έτσι, μας παίρνει τηλέφωνο. Εγώ από πότε έχω πει για τα δύο μπακ, αριστερά και δεξιά. Ναι. Το ότι έκανε ο Βαλεριάνος κάποιες καλές εμφανίσεις δεν σημαίνει ότι είναι αυτό που χρειάζεται ο Άρης. Το παιδί είναι καλός για αλλαγή. Δεν θέλω να το κάνω. Ίσως όχι και τόσο ούτε και για αλλαγή, αλλά για τα οικονομικά δεδομένα που είναι. Δηλαδή, αν είχα τον Ιβάν Προεδρό, θα σου έλεγα ότι ούτε για αλλαγή είναι. Αλλά εφόσον έχουν και είναι ένας καλός παίκτης. Έχει πολύ πνευμόνια, ανεβοκατεβαίνει όλη την πλευρά. Για αλλαγή μπορώ να τον έχω. Ναι. Βάλτε στο μαραθώνιο. Αλλά να τρέξει, δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο Άρης, σίγουρα για βασικός. Όπως και ο Τζανακάκης φυσικά. Στην άμυνα οι αδυναμίες του Άρη είναι εμφανέστατες. Τζανακάκης, ωραίο επώνυμο για μπουζουξί, ρε φίλε. Ωραίος. Ενώ ο Λιμνιός είναι φοβερό επίθετο. Λιμνιός είναι πιασάρικο. Πολύ πιασάρικο. Οκτώβιο, Λιμνιός, ρε φίλε. Στο λιμανάκι. Έλα. Κοίταξε, θα μπορούσε να κάνει ειδική προπόνηση. Γιατί εγώ βλέπω, είχα δει με τον Παναθηναϊκό Καρμπόν, ίδιο γκολ φάγατε τώρα με τον Ατρόμητο. Και τα δύο γκολ είναι από την πλευρά του Βαλεριάνου. Και τα δύο γκολ. Αλλά και απ' την άλλη, οι αμυντικοί κάθονται και κοιτούν. Περνάει μπάλα, βγαίνει ένα μόνο του και κάνει τον γκολ. Τι να πω, κάτω ρε προπονητή, εγώ που είμαι άσχετος ας πούμε προπονητικά, κάτω ειδική προπόνηση. Ο Άρης, επειδή δεν είπα, θα την πω έτσι πολύ γρήγορα, όχι ένα μέρος της κριτικής μας πω για το μάτς, ο Άρης φαίνεται ότι από την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον μετά τους ημιτελικούς του κυπέλου, των δύο ημιτελικών του κυπέλου του ΠΑΟΚ και ΤΣΑΕΚ, νομίζω ότι είπε καλό καλοκαίρι. Και είναι λάθος αυτό. Εγώ και την προηγούμενη εβδομάδα μίλησα για νοοτροπία. Είναι λάθος αυτό. Είπε καλό καλοκαίρι. Και φάνηκε και στο μάτς στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό και χθες. Καλό καλοκαίρι είπε. Γεια σας και θα τα ξαναπούμε το καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Τώρα εντάξει, καλό καλοκαίρι. Επαγγελματίες είναι πληρώνοντας. Σωστό. Μα εγώ μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι. Έτσι. Μαζί σου είμαι. Και χρειάζεστε και έναν επιθετικό ρε. Βέβαια. Και center forward και ένα αμυντικό χαφ, λέω εγώ. Και αυτό. Και ένα αμυντικό χαφ. Στα πλαίσια της πλευράς, εκεί μπροστά είμαστε καλυμμένοι νομίζω. Ναι. Εντάξει, λίγο πολύ. Μια ερώτηση. Γιατί δεν φέρετε στην εκπομπή και τον Μπουγάτσα και τον Μακουκούλα αυτούς. Κάτι ξέρεις εσύ. Δεν ξέρει τίποτα. Κάτι ξέρεις εσύ. Δεν ξέρεις. Ωραία. Όχι, λέω γιατί άκουγα που μιλούσατε προηγουμένως. Ωραία. Αύριο. Αύριο δεσμεύτηκε πως θα έρθει ο Νίκος ο Μπουγάτσας. Ο Μπουγάτσας και εγώ μόλις έστειλα μήνυμα το Μακουκούλα. Για το Μακουκούλα. Μπράβο ρε παιδιά. Άμα θα έρθει, άμα μπορεί και ο Γιώργος ο Μακουκούλα να έρθει. Θα κάνουμε σούπερ εκπομπή. Θα είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Κάτσε τι λέει.
Φεύγω το πρωί για Χαλκιδική. Μόλις μέσα λέω την απάντηση ο Μακουκούλα. Φεύγω το πρωί για Χαλκιδική. Το Μάσο Εσκομπάρ ένα μου στήχησε. Είδα το Μάσο Εσκομπάρ ένα πεντάρι που μου στήχησε. Δεν θα είναι ο Μακουκούλα, δεν πειράζει. Θα είναι ο άλλο. Θα είναι ο Μπουγάτσας. Καλά, θα τον πάρω τηλέφωνο αν πα και είναι. Μπορεί και να έρθει σε κάποια άλλη εκπομπή. Γιατί αυτό πηγαίνει, έρχεται και στη Χαλκιδική έχει εκεί, α το πούμε, ενασχόληση επαγγελματική. Μπορεί να έχουμε και. Έκπληξη τηλεφωνική παρέμβαση. Ναι, θα κανονίσω Ζάχος. Θα κανονίσω μια τηλεφωνική παρέμβαση, έτσι θα την προσπαθήσω βέβαια. Μακάρι, μακάρι. Να πω τώρα και για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Λοιπόν, τρέξω λίγο, Μαρίνο, έχει γραμμές πολλές. Ναι, ναι, ναι. Εμείς το μόνο που έχω να πω είναι ότι λόγω απουσιών και λόγω και κακών καιρικών συνθήκων, τέλος πάντων δεν κάναμε το διπλό, αλλά δεν πειράζει αυτό. Χαλαρά, χαλαρά είμαστε. Συνεχίζουμε, είμαστε αίτητοι. Θα καταλήξουμε θετικά. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Ωραία. Πάμε για ντάμπουλ. Αυτά. Γεια σου Μαρίνο, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 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 Μα ακούτε, εγώ είμαι. Σ' ακούμε, είμαι. Φίλε, καθαρά. Φίλε, μου το όνομά σου, αν θέλεις. Κωνσταντίνος από Κυψέλη, Ζάχο, είχαμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Κωνσταντίνος από Κυψέλη, ναι, πρέπει. Για θύμισε ο Μουμάδα όμως, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Κυψέλη ναι, είμαι γεννημένο στη Θεσσαλονίκη. Κυψέλη, ναι, Κυψέλη είναι και πολύ κοντά σας, γιατί οι φίλοι μου μένουν Γκίζη και το ξέρω, δηλαδή με τα πόδια πηγαίναμε. Ναι, 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 το έχω ακούσει. Και... Τάσο... Ναι, εντάξει. Έλα, Κωνσταντίνε. Συγγνώμη, Ζάχο. Όχι, συγγνώμη, ρε φίλε, όχι, όχι, αυτό δεν πήγα να πω τίποτα. Θυμάμαι που είχες ξαναπάρει, δεν θυμάμαι την ομάδα σου. Είναι τιμή μου που σου μιλάω. Τόσα χρόνια σ' ακούω, αλλά δεν έχουμε τύχει να μιλήσουμε ποτέ. Αρσενικός μάγκας από τους λίγους. Σε είδα πώς εξηγήθηκε στο με το Ραπτόπουλο στην παρεξήγηση που έγινε. Ευτυχώς λυθήκαν όλα καλά και ωραία. Συμβαίνουν αυτά. Χωρίς εσάς δεν υπάρχει μαρμίτα πλέον. Εντάξει, καλά παιδιά, ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα. Απλά δεν το λες αυτό. Άλλες ήταν εκείνες οι εκπομπές, θεωρώ, που κάναμε μια πενταετία με τον Ζάχο, τον Μακουκούλα και τον Μπουγάτσα. Και κάπως άλλες είναι τώρα. Όλα τα παιδιά έχουν όμως τα δικά τους χαρίσματα, τη δική τους, το δικό τους τρόπο σκέψης. Άλλες εκπομπές εκείνες, άλλες αυτές. Εντάξει, δεν νομίζω. Ήταν και άλλες εποχές βέβαια. Σωστό είναι αυτό. Και αυτό σωστό. Και είναι και κάτι άλλο, Κωνσταντίνε, ότι ο χρόνος φθήρει τα πάντα. Είτε όχι, πρόκειται... δεν νομίζω. Είτε πρόκειται γιατί για... αν ήσασταν εσείς τώρα, Τάσο, θα χτύπαγε 80-90%. Άκου λίγο, Κωνσταντίνε. Σε όλα τα πράγματα μέσα στη ζωή, στο ξαναλέω, ο χρόνος φθήρει τα πάντα. Άλλο εννοεί, πάρε μία... άλλο εννοεί ο Κώστας. Κατάλαβα τι λέει ο Κώστας. Πάρε μία σχέση, πάρε ένα γάμο, πάρε ένα αυτοκίνητο καινούριο που παίρνεις και μετά από 15 χρόνια είναι διαφορετικό. Έτσι. Γάμο, τώρα ας πούμε να σου πω κάτι, τη Μενεγάκη, γάμο, τη Μενεγάκη, ναι, που είναι ρε φίλε κοκέτα και είναι σπεσιαλέ, δεν βαρέθηκες να τη βλέπεις? Εγώ δεν τη βλέπω, ποτέ δεν την βλέπω. Και εγώ βαρέθηκα δηλαδή, ειλικρινά σε μιλάω, ήμουν 15 χρονών και έγινα 48. Δεν μπορώ να τη βλέπω άλλο ρε φίλε, φτάνει. Αλλά στο θέμα του γάμου που λες, ο έρωτας περνάει, αλλά η αγάπη μένει μεταξύ των ανθρώπων. Η αγάπη μένει, αλλά εκείνο το πάθος, η τρέλα, η μούρλα, αχ να τη δω τι κάνει. Ποιος Καριόλης την πήρε τηλέφωνο και ποιος την κόρναρε και γιατί κοίταξε τις μπουτάρες της και τις βυζάρες της, με συγχωρείς. Αυτό έχει φεύγει κάποια στιγμή και λες εντάξει, κοίταξε λίγο και το στήθος, τι έγινε ρε. Μην τον εκτροχιάζεις, μην τον εκτροχιάζεις. Ας βάλει και ένα κολανάκι ρε παιδί μου να δείξει τις καμπύλες της, άμα μεγαλώσει πότε θα τα δείξει. Κατάλαβες, ενώ όταν είσαι στην αρχή και τρως καψούρα. Αρρωσταίνει, δεν σου κουφάλα κάτω τα μάτια σου από τον πισινό της δικιάς μου. Μόνο εγώ θα τη γουστάρω. Ο Λουτσέσκου φεύγει, λένε μετά το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι έχει τοποθετηθεί ο Λουτσέσκου σε πολλές συνεντεύξεις τύπου και είπε έτσι ακριβώς που θα σου το πω, είναι μαλακίες. Έτσι είπε. Α, εντάξει, εγώ συνάντησα την τυχαία προχθές τον Νουάρντ αυτό δρόμο. Έπεσα πάνω τον αγκάλιασα, του λέω τι μόνος έγινε. Μόνος του ήταν, με καραμίδι. Ναι. Όχι, μόνος του, ήταν μέσα σε ένα Mercedes. Σε ένα Mercedes. Το πέτυχα τυχαία. Εντάξει, λέει παοκάρα και όλα αυτά και αγαπάμε, και αλλά με διώξανε και όλα αυτά. Εντάξει. Και έβριζε το Λουτσέσκου. Αυτός δεν γίνεται καλά με τίποτα, αδερφέ, να ξέρεις. Έλα, και έβριζε το Λουτσέσκου, πες. Είναι παιχτάρα όμως. Το Λουτσέσκου, ρε φίλε, τον έχει άγαλμα αυτός. Τι λέει, το βρίζει όπου πάει. Όλους βρίζει. Ναι, τρελός. Ναι, εντάξει. Κανονικός τρελός είναι, για τον δρομοκαίτιο. Εντάξει, είναι καλό παιδί. Εγώ τον είδα, γαμώ τα παιδιά. Δεν σου πω κάτι. Είναι, ρε φίλε, αυθόρμητος αυθεντικός, αλλά αυτός ο αυθορμητισμός του είναι αυτοκαταστροφικός για την καριέρα που έχει χτίσει. Αυτό είναι κακό του κεφαλιού. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτός θα μπορούσε να διαπρέψει και στην Ευρώπη να παίξει. Μεγάλη ομάδα. Αν ήταν λίγο λογικός. Άρα τον έφαγε το μύδι και αυτόν.
Ναι, πιστεύω αγαπάμε όλες τις ομάδες. Πάνω απ' όλα είμαστε φιλάθλοι. Αγαπάμε και τον Άρη και τον Ηρακλή. Και εγώ πιστεύω, Ζάχο, ότι ο Άρης θα πάρει κύπελο και πρωτάθλημα μπορεί να χτυπήσει μόνο αν βρεθεί ένας μεγάλος επενδυτής. Ναι, αν βρεθεί ένας μεγάλος επενδυτής. Για πρωτάθλημα συμφωνώ, φυσικά, μόνο έτσι. Δεν γίνεται διαφορετικό. Πιστεύω ότι δεν είμαστε φανατικοί. Αγαπάμε όλες τις αλληνικές ομάδες. Εγώ είμαι παγκτής, αλλά έχω ζήσει στην Αθήνα, είμαι 18 χρόνια τώρα. Αλλά βλέπω, Κωνσταντίνε, είναι πολύ ωραίο αυτό που είπες. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και ο Άρης μπορεί να πάρει και πρωτάθλημα και κύπελο με ένα μεγάλο επενδυτή, όπως είπε και ο Ζάγος. Και είναι ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή στην πόλη υπάρχει ο μεγάλος επενδυτής. Μπορεί να γίνει ΠΑΟΚ Μπέ και να κατακτήσει και αυτός κάτι. Είναι ο Ιβάν Σαββίδης εδώ. Είπα μία πόλη, μία ομάδα. Ας πάρει τον μπάσκετ να σου. Δεν είναι κακό. Ας πάρει τον μπάσκετ. Το δικό σας. Ας τον λέει, μη φοβάσαι, τον έχω. Ας πάρει τον μπάσκετ που χρωστάτε. Να δώσει. Ναι, το μπάσκετ. Να το σώσει, να το κάνει πρωτοαθλητή το μπάσκετ. Το έχει αρασί τεχνικά τώρα. Όχι μόνο ας δώσει 10 εκατομμύρια για να το κάνει πρώτο. Γιατί δεν δίνει. Έτσι θα κάνω. Θα κάμνες. Θα καεί Θεσσαλονίκη, Τάσο. Την Κυριακή, ναι. Κώστα, θύμισε μου λίγο πώς. Θα γίνει ο χάμος λαοπλημμύρα. Θύμισε μου λίγο πώς χρονώνεις. Sorry, διακόπτω κι εγώ. Πόσο χρονών λίγο, γιατί είπες 18 χρόνια είσαι στην Αθήνα. Πόσο χρονών είσαι. Όχι, είμαι από 10 χρονών εδώ. Α, είσαι 28 τώρα. Ναι. Ωραίος. Ωραίος. Και ελπίζω να δούμε και τον Νίκο, τον Μπουγάτσα. Αύριο. Και έχει και μαγαζί ο Νίκος, Σκομπάρ. Δηλαδή είναι μέτοχος. Αλλά πάμε να τον δούμε. Όταν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε. Να είστε πάντα μαζί. Καλά, παιδιά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Και εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία σου, Κωνσταντίνε, να σε ακούμε, ρε. Και ελπίζω να σας ξαναπάρω, παιδιά. Και να ξέρετε, χωρίς εσάς δεν υπάρχει μαρμίτα πλέον. Να είσαι καλά. 6 Ιουλίου. Για ένα τετραήμερο θα κατέβω στη Χαβούζα ξανά. Θα έρθεις από εδώ. Θα έρθω Χαβούζα. Άμα ξαναπάρεις, άσε τηλέφωνο στον Νικολίπτη να έρθω να σε δω να πιούμε καφέ. Οπωσδήποτε, ρε Σιτάσο. Θα είναι μεγάλη μου τιμή να σε γνωρίσω από κοντά. Άσε τα τιμή το εξηγητός. Άσε, και... εμείς είμαστε, ξέρεις, σαν να γνωριζόμαστε 70 χρόνια. Όλα καλά. Εντάξει, είσαι και μεγαλύτερος, σε σέβομαι. Εντάξει, είμαι 5 χρόνια μεγαλύτερος. Αυτό έχεις δίκιο. Αν το δεις στο λεωφορείο να σηκωθείς να κάτσει. Έχεις δίκιο. Κατάλαβες. Όχι, ρε εσύ, όχι, δεν το λέω. Έχει βοηθήσει την ομάδα ο Τάσος τόσα χρόνια, είναι αγωνιστής. Το περνάω, κάτσε. 28 είσαι. Ο Ραπτόπουλος, ναι. Εντάξει, 7 χρόνια περνάω. 7 χρόνια. Ο Ραπτόπουλος ήταν πολύ καλός φίλος με τον πατέρα της μητέρας μου που ήταν Θεσσαλονικιός. Μπορεί να τον ήξερες και εσύ. Μπορεί να τον ήξερες και εσύ, Τάσο. Ήταν εκεί που είναι το μαγαζί που πήγες και έλυσες την παρεξήγηση. Ναι, ναι. Εκεί Ανατολική Στράγγη, δεν είναι. Ναι, ναι. Εκεί ο Αλεξανδράκης, δεν ξέρω αν τον ήξερες. Δεν μου λέει κάτι το όνομα τώρα. Αλλά περαστικά δεν τον πει στον άνθρωπο, άμα ήταν φίλος του Ραπτόπουλου. Όχι, εντάξει. Ο Κωστής το καλύτερο παιδί. Ναι, ελπίζω θα σε ξαναπάρω, Τάσο, και θα αφήσω και τηλέφωνο. Γεια σου, Κωστάκη. Γεια σου, Καρντάσο. Να σε καλά. Πάμε πολύ όλους, έτσι. Να σε καλά. Τι είναι αυτό. Αυτό που θα έρθει. Το Galaxy. Αυτό έρχεται. Καλά, ρε, 449 ευρώ λέει. 250 λιγότερο έγραψε, Βλάξ. 699, τι 700. 450 και 250 πόσο κάνει. 700. Πόσο είπα εγώ. 700 θα στο φέρει από εκεί που τίθεται, κάνει κανένα χιλιάρικο, στο φέρει πιο φτηνά. Βρε ούφο με σκούφο, έτσι δεν μας είπες. Αυτό δεν ήταν αυτό που θα πάρω εγώ. Α, το πλάς έχεις εσύ. Είδες, πες το πλάς. Τέτοιος... Λοιπόν, έχει γραμμή. Πλάς καρτού που είσαι, λοιπόν. Πάμε στον επόμενο. Εδώ είναι... Και να κάνουμε το διάλειμμα. Ένα ωραίο στατιστικό που μου το έπεσε ο καφέ. Κράτα το Σαββατο... λίγο να το κρατήσεις. Όχι, δεν είναι... Δεν είναι πάμε τον άνθρωπο, περιμένει μισή ώρα. Ναι, εντάξει, θα το πω μετά. Δεν είναι στατιστικό γιάρι, πάω και είναι... Κράτα αυτό, έχουμε θεματάκια πολλά. Πάμε στο φίλο, περιμένει μισή ώρα. Πάμε. Καλησπέρα. Πού να περιμένω. Έλα, φίλε. Εντάξει, μην παίρνεις. Θα κάνουμε το διάλειμμα, θα ανοίξουμε μετά τις γραμμές. Διαβάζουμε κάτι μηνύματα εδώ. Ο φίλος ο Χαράλαμπος έχει τις απορίες στο παιδί μου. Ναι. Πες τον Ζάχο, λέει, να μην παραπέει λες και εμένα τα στοιχεία, εκτός αν δεν γνωρίζει. Τι να γνωρίζει. Ο αριθμός, λέει, για τα εισιτήρια είναι ο μέσος όρος των εισιτηρίων που κόπηκαν. Ναι. Δεν υπολογίζουν, λέει, τα διαρκείες. Τι λες, ρε φίλε. Πες του τα τουρνικέ έχει, φίλε. Και εγώ νομίζω. Τουρνικέ έχει, φίλε. Τον απάντησα κι εγώ, λέω. Τουρνικέ έχει, φίλε. Νομίζω, λέω, ότι είναι και δηλαδή, τα διαρκείας μέσα. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε. 18 έχει και 21, 39 χιλιάδες εισιτήρια μέσο όρο έχει. Τι λες, ρε φίλε. Μονάζικα δικά μας άστα. Δεν έχω 21% έχω. 21% και 18-39 χιλιάδες μέσο όρο έχει. Μπράβο, ρε φίλε. Ήξερα ότι είναι λαστιχένια η Τούμπα. Αλλά ότι έγινε σαν Σανσίρο πρώτη φορά. Λοιπόν, και μια που είπα για Σανσίρο, άκουγε εσύ. Τι να πω, ρε φίλε. Είπαμε. Εντάξει. Έπεσε κάτω και ο Παοξής. Εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή προς Θεού. Ελάμε αυτά που. Με τον τρόπο που αντιδράζω. Άκου.
Αυτός είναι ο Μπαρέζη και ο Μαλντίνι. Είναι από τους δύο καλύτερους center back που παίξαν μαζί ταυτόχρονα και στη Μίλαν, έτσι. Ναι. Έπαιξαν, λέει, Τάσο, ναι, για να μαθαίνουμε και λίγο μπαλίτσα, έτσι. Ναι. 196 μάτς μαζί, σαν δίδυμο. Σαν δίδυμο center back. Ναι. Πόσα γκολ δέχτηκε η Μίλαν στα 196 αυτά μάτς. Άσε να μην. Στα 196 μάτς. Παίξαν αυτό το δίδυμο Μπαρέζη Μαλντίνι μαζί. Ναι. 196 μάτς. 200 μάτς, ας πούμε. Ναι, 200 μάτς. Πόσα γκολ δέχτηκε η Μίλαν. Άντε να δεχόταν ένα γκολ στα 5 μάτς, ξέρω εγώ. Να το πάρουμε έτσι σαν απίθανο στατιστικό. 40 γκολ, δηλαδή, λες. Πιο λίγα θα πω, εγώ γύρω στα 25. Τι πράγμα, εντάξει, αφού το είδες, ρε. Στο σταυρό που σε κάνω, δεν είδα. Στο λόγο μου, δεν είδα. Εγώ ξέρεις πόσα είπα. Εγώ είπα 80, να πω την αλήθεια. Όχι. Εγώ είπα 70 με 80. Καμιά 25 γκολ, λέω. Και δες πώς δέχτηκαν 23 γκολ. Δεν το είδα. Σταυρό που σε κάνω. Να το, ρε, επειδή είναι εδώ. 23 γκολ σε 196 μάτς. Είναι απίστευτο το στατιστικό. Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, τρώγανε ένα γκολ κάθε 8,5 μάτς. Εντάξει, φυσικά το καλύτερο αμυντικό δίδυμο ever. Έτσι. Θα τους ξεπεράσει σε βάθος χρόνου Βαρέλα με τον Κρέσπο, νομίζω. Είναι θέμα χρόνου. Σιγά τα έπλα. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ, Βασίλης Καβαδίας στην ηχοληψία, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέτσα, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12. Τηλεφωνικές γραμμές απαντούν στο 2310-287 και 38 για τους τροπαλούλιδες και για όσους κρυφακούτε. FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Χαιρετίσματα στο πιο άμπαλο team. Αναστάσια, μπροστά στο Ζάχο, λέει, είσαι ο Τζορτζ Κλούνεϊ με γυαλιά. Μιλάει τώρα ο βλάχος της Στουτγκάρδης που έρχεται στην Ελλάδα και φοράει πέδιλο με άσπρη κάλτσα ακόμα. Ποιος είναι, ο Γιώργος, ο Ξεκόλας, φίλε. Κατάλαβες. Υπέρσου είπε όμως. Ναι, και μας το παίζει τώρα και ποδοσφαιρόφατσα, να πούμε, που βρήκε μια μπάλα ποδοσφαίρου και την πήγε στο αστυνομικό τμήμα, να πούμε, για απολεσθέν είδος. Κατάλαβες, κύριε Ξεκόλα. Μας τη λέει και όλα τώρα, το πιο άμπαλο τίμ. Τι πάθαμε. Ευχαριστούμε. Ναι. Είναι ο φίλος που κέρδισε το τέτοιο, είναι όχι. Ποιος που κέρδισε ένα πιτόγυρο. Ναι, αυτός είναι. Αυτός είναι ο Γιώργαρος. Το πιτόγυρο. Ο Γιώργαρος. Ποτό βάλαμε, τέλος πάντων, ναι, πιτόγυρο. Θα δει ένα πιτόγυρο. Ναι. Χαράλαμπε, να ξέρεις ότι ισχύουν τα διαρκείας. Φίλε, ισχύουν και τα διαρκείας. Εντάξει, δηλαδή 18, γιατί άσχημα είναι, φίλε, 18, κοντά 18.500 μέσο όρο. Με χωρητικότητα το γήπεδο 28, σοβαρά μιλάς. Και ο Ολυμπιακός έχει 21. Ο Ολυμπιακός των 5 εκατομμυρίων που λένε, και ξέρω εγώ, στην Αθήνα και στον Πειραιά έχει 21. Τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Ανοίγουμε τις γραμμές ή όχι. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 23-10, 287 και 38. Έτσι, Βασίλη, ανοιχτές οι γραμμές. 69-45, 287 και 38. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526. Λοιπόν. Σε ένα κάκιστο. Μόλις πήγα να πω και εγώ, πήγες να πεις και εσύ πριν. Εντάξει. Κάκιστος αγωνιστικός ο χώρος σε αυτό το χωράφι της Λάρισας, πραγματικά, το οποίο είναι παρατημένο όσον αφορά το χορτάρι, τον αγωνιστικό χώρο. Τρεις τραυματισμοί, αναγκαστικές αλλαγές στο πρώτο 45 λεπτό, ο Γκοϊκόβιτς, ο Μπέρτος νομίζω και ο Βιερίνια. Ο Κωνσταντινίδης εκεί και ο δικός μας. Ναι. Μιλάμε ότι πρέπει να απαγορευτεί να παίζει το ποδόσφαιρο από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε τέτοια χωράφια και στα Γιάννενα, γιατί δεν γίνεται να υπάρχουν συμβόλαια του ενός, του 1,5, των 2 εκατομμυρίων ευρώ σε ομάδες και να υπάρχουν κίνδυνοι τραυματισμού κτλ. Τώρα από εκεί πέρα στο αγωνιστικό, ο ΠΑΟΚ αδικείται από το σκορ 100%. Έπαιξε πολύ καλύτερα από κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία κέρδισε. Δεν κατάφερε όμως να κερδίσει. Η τύχη δεν ήταν αυτή τη φορά με το μέρος του και η αστοχία των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Ένα μάτς το οποίο έπρεπε να λήξει 0-3 στην κυριολεξία. Έληξε 1-1 με ένα κολόφαρδο γκολ που βάζει ο Σκοπιανός ποδοσφαιριστής Λάρισας, ο οποίος πάει να βγάλει σέντρα και πάει μπάλα στο παιχτό, ρε παιδιά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε και αυτός το πίστευε, ούτε ο Πασχαλάκης το πίστευε, ούτε οι Λαρισινοί πίστευαν ότι μπήκε αυτό το γκολ. Έτσι, μια απάντηση προς κάποιους που χθες το βλέπαν ότι ήταν και ένα πολύ όμορφο γκολ το οποίο ήθελε να το κάνει, λέει ο Σκοπιανός ποδοσφαιριστής. Τώρα, όσον αφορά, υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμό του Αντρέ Βιερίνια, του αρχηγού και φυσικού ηγέτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σοβαρότατος. 6-8 μήνες η απουσία, ρήξη χιαστών. Ο σοβαρότατος τραυματισμός που μπορεί να πάθει ένας ποδοσφαιριστής. Θα το δούμε πρώτα ο Θεός τον Βιερίνια από το 2020 και μετά.
αναβολή των πανηγυρισμών για μια εβδομάδα, την Κυριακή με το Λεβαδιακό. Θα καεί πραγματικά η Θεσσαλονίκη με την καλή έννοια από πανηγυρισμούς, φωτοβολίδες, πυροτεχνήματα, πυρσούς, φωταγωγές σε όλες τις πόλεις, ασπρόμαυρος ο Λευκοπύργος και πλημμυρισμένοι όλοι οι δρόμοι στη Λεωφόρο Νίκης και στα πέριξ του Λευκοπύργου από δεκάδες χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ. Είπες, δεν έπρεπε να μου πεις ότι είπα μην βάζετε τα τσουκάλια να βράζουν τα λουκάνικα. Δεν τα είπες αυτά. Τα είπα, δικαιώθηκες. Δικαιώθηκες εσύ για τον ΠΑΟΚ που είπε ισοπαλία, 100% δικαίωση του Ζάχου και δικαίωση 100% του Τρέγια που είπε 0-2. Ναι, 0-3 είπες. Είπα, δύο γκολ ο Βάρντα και ένα ο Κουλούρης, αλλά λέω δεν πιστεύω να ορκίστηκε, λέω ο Βάρντα βάλει δύο γκολ. Αλλά είπα, εγώ πιστεύω ένα μπορεί να βάλει ο Βάρντα και ένα ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης αληθεύει, πρέπει να πάμε και στο φίλο, τι είναι Αργιανάκηλε, αληθεύει. Αυτά είναι βλακίες από κάποιον, κάποιον τέλος γιατί, πάντων... Γιατί περίεργο να είναι Άρης. Κάποιον προκλητικό... Συγγνώμη, είναι περίεργο. Θα σου πω, προκλητικών ακροατών, τους οποίους βγάζουν εδώ πέρα σε μεσημεριανές και βραδινές εκπομπές, οι οποίοι βγαίνουν μόνο για να προκαλέσουν, οι οποίοι βγαίνουν για να μην μιλήσουν για την ομάδα τους, οι οποίοι είναι αριανοί δηλωμένοι και ασχολούνται μόνο με τον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, όσοι παίζουν στον ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, δηλαδή μόνο Έλληνες. Ο Κουλούρης, του πανηγυρισμού που κάνει, επειδή είναι και πρώτο σκόρερ, κάνει ένα πολύ κυμπάρικο, αρχοντικό πανηγυρισμό και απαξιωτικό. Δηλαδή είναι ο καλύτερος πανηγυρισμός που μπορεί να τρελάνει τον οπαδό μέσα σε ένα εχθρικό γήπεδο. Δεν νομίζω να τρελάθει κανένας. Να ξέρεις. Δεν σε ρώτησε αυτό. Σε ρώτησε αν είναι Αριανός. Αν ξέρεις, αν έχεις ακούσει κάτι ρε παιδί. Από πού το βγάλατε αυτό. Μια φήμη κυκλοφορεί. Λέω, ξέρω. Ποιος την κυκλοφόρησε αυτή τη φήμη. Δεν ξέρω. Κάπου το διάβασα έτσι. Νομίζω ότι είναι βλακεία όποιος το λέει αυτό το πράγμα. Να ακούγεται εδώ παρακαλώ στο Λίπερο ότι είναι βλακεία. Είναι μεγάλη λυθιότητα όποιος το λέει αυτό. Και είναι βλάξ όποιος το είπε αυτό. Έτσι. Καταλαβαίνω σε ποια εκπομπή αναφέρεσαι. Γιατί όχι, εγώ διάβασα. Εγώ άκουγα. Εκείνη την ώρα κοιμάμαι. Εγώ άκουγα. Όχι, μεσημέρι ήταν, γιατί δεν βγαίνουν μόνο το βράδυ αυτοί οι τύποι. Όχι, σε κείμενο το διάβασα. Ναι, εγώ το άκουσα. Εγώ το άκουσα. Και επίσης είναι βλάξ ο συγκεκριμένος που μιλούσε μεσημεριάτικα. Όχι ο παραγωγός, ο ακροατής. Παραγωγός ή δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος, ναι, και διευθυντής παράλληλα. Είναι μεγάλος βλάξ αυτός που ήταν στη γραμμή και προκλητικός. Ένα γιατί, πρώτο γιατί μιλάει για την ομάδα του και δεύτερο γιατί είπε έριξε ευθύνες στο Λουτσέσκου που δεν έβγαλε το Βιρίνα. Βρε άμπαλε, άμπαλε που δεν ξέρεις τι θα πει ποδόσφαιρο. Είναι δυνατόν να βγάλεις το φυσικό ηγέτη της ομάδος την ημέρα που σηκώνει το ποτάδι μετά 34 χρόνια αν είδε. Εάν είδε, δεν αλλά τόσο ξέρετε, τόσο μιλάτε. Και να σας πω ποια είναι η επιτυχία σας. Ότι υπάρχουν έτσι 5-10 ακόμα βλάκες που νομίζετε εσείς ότι θα τους προκαλέσετε. Δεν πειράζει. Εγώ ασχολήθηκα μισό λεπτό από τους 7 μήνες που κάνουμε την εκπομπή εδώ με τον Ζάχο, γιατί έτυχε να το ακούς. Άλλη φορά δεν πρόκειται να ασχοληθώ, γιατί ευτυχώς ακούγεστε και γελάνε και τα δάκρυα μαζί σας. Πάμε στις γραμμές, γιατί λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Πάντως δεν η απορία μου δεν λύθηκε. Εσύ λες ότι δεν είναι. Εντάξει, κάποιοι λένε. Καμία σχέση. Δεν παίζει ρόλο, αλλά εντάξει, λέω. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Από τη Σκίδρα. Άρα μπορεί να είναι και Ηρακλής και Άρης και ΠΑΟΚ. Κουλούρι τρώτε. Κουλούρι δεν τρώω ποτέ, γιατί έχει τόσο σάμι με πειράζει. Να φανταστώ και οι συνοπαδοί σου από χθες δεν θα ξαναφάνε. Γιατί ανθρακικό δεν πίνεται. Στα φιδόψωμο τρώω. Δεν πίνεται μετά τις ήττες που κάνετε το ανθρακικό, τώρα δεν τρώτε και κουλούρι. Καλησπέρα. Γεια σου Γιώργη. Καλώς τον. Καλώς τον Άμπαλο. Να χαιρετήσω λίγο τα παλικάρια, να πω και το Ζάχο ότι μερικές φορές ρε εσύ Ζάχο δεν χρειάζεται να λες τι ξέρεις, αλλά να ξέρεις τι λες. Ωραία. Ο Κουλούρης ρε φίλε μαζί με τον Μπέλκα, όποιο και να ρωτήσεις, από εκεί από Γιαννιτσά, από Σκίδρα, Αλεξάνδρεια κτλ. Είναι παοξάκι άρρωστο. Οπότε μόνο για τις εντυπώσεις δεν λέει αυτό. Όχι ρε φίλε, εγώ το διάβασα, δεν είπα ότι το ξέρω. Ρώτησα. Άκου τι έγινε. Ο Κουλούρης, δεν ξέρω. Το γκολ που έβαλε το είδες. Δεν με ενδιαφέρει με. Άκου λίγο πώς ξεκίνησε. Το γκολ που έβαλε το είδες. Ναι. Το είδες. Ναι. Ωραία. Πώς πανηγύρισε, είδες. Πάνω το είδα. Αυτό ήταν. Από αυτό λοιπόν τον πανηγυρισμό. Κάποιοι επιτίδιοι εδώ που θέλουν, παιδί μου, ξέρω εγώ, να κάνουν θέμα και να δημιουργήσουν, ξέρω εγώ, ίντρικα. Για τους δικούς τους λόγους. Είναι Αριανός, ρε. Εντάξει. Είπανε, λέει, δεν πανηγύρισε γιατί είναι Αριανάκη. Τόσο βλακεία δηλαδή κυκλοφορεί, ρε φίλε. Εντάξει, οκ.
Αντί να σχολιάσουμε τον γκολ που έβαλε το παλικάρι με ένα άψογο τρόπο, γιατί είναι πολύ δύσκολο τον γκολ από εκείνη τη γωνία, το πλασεδάκι που κάνει. Να γκολάρε. Καθόμαστε τώρα και στεκόμαστε σε βλακίες. Δύσκολο, όχι, όχι, εγώ διαφωνώ, δύσκολο δεν είναι. Είναι πολύ ωραίο βέβαια το, η επιτάχυση που κάνει, είναι γρήγορος. Βέβαια είναι και το... Το προσόντου αυτό είναι γρήγορος και με έκανε εντύπωση αυτό, είπα στον Τάσο. Αυτό που, δηλαδή αυτό, για πες μου, από πού απορρέει αυτό ότι δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, φίλε, ένα απλό πλασέ έκανε, πήγε πρώτος δεν στην μπάλα. Καθόλου, απλό, καθόλου απλό πλασέ. Αν εσύ είδες δυσκολία από σε αυτό. Τη γωνία. Και ποια γωνία ρε φίλε, από τη μία έπεσε ο τερματοφύλακας, από την άλλη δεν εγώ είχα πληροφορίες ότι απλώς, φορούσε... Απλώς εμένα αυτό που με έκανε εντύπωση, εγώ δεν τον βλέπω, τον κουλούρι στα δύο μάτς με τον Άρη και σε κάθε στιγμή ότυπα. Με έκανε εντύπωση, γιατί τον είδα από κοντά, ότι δεν είναι, έτσι τον είπα το χαρακτηρισμό, είναι ντερέκι, εγώ τον είχα για κοντό. 1,82 είναι. Όπως... Είναι ντερέκι ο άνθρωπος, δεν τον είχα και, για τόσο... Είναι και πολύ γρήγορος, έχει δουλέψει φαίνεται. Είναι πολύ γρήγορος. Είναι πολύ γρήγορος, δεν το ρίχνεις εύκολα, δηλαδή και στο ψηλό παιχνίδι δύσκολα τον κουμαντάριζαν και οι δύο που είναι ψηλοί οι δικοί μας, αλλά από την άλλη... Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα και για τον, γενικά στο σχολείο μου για τον Ατρόμητο. Ο Κουλούρης στον Ατρόμητο μπορεί να βάλει 18 και 20 γκολ και 30. Ο μεγάλος ο παίκτης ο τέτοιος φαίνεται όταν παίζει στη μεγάλη την ομάδα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν πήρε ευκαιρίες ή όχι στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πήρε κάποια στιγμή ευκαιρίες. Έπαιξε και βασικότατος ήταν σε κάποια στιγμή. Φαίνεται ότι δεν. Για τέτοιο επίπεδο. Ας το δούμε λίγο. Τέλος πάντων, θέλω να αναφερθώ λίγο για το μάτς εκεί με τα... Να δεν θέλω να τους κατανομάσω καν για φίλα τους οι οπαδούς που βρίζανε 90 λεπτά και βγάλαν όλη τη βλαχιά τους, τη βλαχομαγιά τους και όλα αυτά εδώ από τα εξώψυχά τους που έχουν για αυτήν την ομάδα και για τους παίχτες που είναι για μένα, γιατί εντάξει, περαστικά καταρχήν να ευχηθώ στον αρχηγό, έτσι πάρα πολύ δύσκολος τραυματισμός. Δεν είναι μόνο το θέμα αυτό, είναι και η προχωρημένη ηλικία, στα 33 προς 34, να κάνεις τώρα προπόνηση μόνος σου από θεραπεία, να χάσεις δηλαδή όλο αυτό εδώ το κουσκούς που λέμε, το σεντόνι, τους παγιγισμούς, τα μάτς και τα λοιπά, και να μπορέσεις να επανορθώσεις, να έρθεις πιο δυνατός και τα λοιπά, είναι πολύ δύσκολο. Όποιος έχει τραυματιστεί, το ξέρει πολύ καλά τι λέω. Για το γήπεδο δεν το συζητάω. Ανεπίτετρο να παίζει αλφα εθνική ομάδα σε τέτοιο γήπεδο. Εγώ πραγματικά από τα πρώτα 5 λεπτά που έβλεπα που χρηστούσαν όλοι οι παίκτες, όχι μόνο οι δικοί μας, λέω ρε εσύ δεν γίνεται να παίξω σε αυτό εδώ το τερέν μπάλα. Τέλος πάντων είχαμε την ατυχία, τραυματίστηκε ο Αντελίνο. Θέλω να σταθώ όμως στην εικόνα του ΠΑΟΚ. Βλέπεις ρε παιδί μου ότι σε ένα μάστιγμα τραβάει ο Ολιβέρα, στο άλλο τραβάει ο Μπίσεσβαρ, χθες τράβηξε πολύ ο Πέλκας και πιστεύω αυτή είναι η δύναμη της ομάδος μας. Είναι σαν την Ελενέα Ήδρα. Βγαίνει ο ένας, μπαίνει ο άλλος κτλ. Αυτή είναι η στόφα του πρωταθλητή. Τους βλέπω τους παίχτες ότι έχουν μια χημεία πολύ καλή, έχουν ψυχολογία καλή και αυτό πιστεύω να μην έχει ξαναγίνει και σε άλλο πρωτάθλημα, να παίζει δηλαδή να είσαι το ακλόνητο φαβόρι, να έχεις μόνο νίκες και ισοπαλίες και να περιμένεις το πρώτο τελευταίο μάτς για να βγεις και μαθηματικά πρωταθλητής. Να έχεις ξεκινήσει και με μείον δύο. Πιστεύω. Ακριβώς. Έγινε δηλαδή, Γιώργο. Δεν ξέρω. Αυτά μάγκες, να είστε καλά. Για ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα Γιώργα. Ρε. Να είστε καλά. Λίγο άκοψα το κλείσαμε τον Γιώργο γιατί έχει δύο γραμμές και περιμένουν οι φίλοι έτσι. Υπάρχει και το μήνυμα του Βιερίνια στο Instagram. Θα το διαβάσουμε σε λίγο. Στέλνει ένα μήνυμα συμπαράστασης και απάντησης για τα όσα γίνονται ο Βιερίνια. Σε λίγο το διαβάσουμε. Καλησπέρα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Δεν περίμενες. Στον επόμενο. Ναι. Καλησπέρα. 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 Το όνομά σας αν θέλετε. Γεια σου Τάσο, γεια σου Ζάχο. Γεια σου Τάσο. Λοιπόν... Τι να πω, εντάξει, στεναχωρημένοι όλοι για τον τραυματισμό μεγάλη του Βιερίνια. Μεγάλη πίκρα, ρε φίλε, μεγάλη πίκρα. Τι κάνετε μια μεγάλη πίκρα, αλλά κοίτα, έχουμε και άλλους τραυματίες. Πιστεύω να βασικά να τα πάρω λίγο, να βάλω το μυαλό μου σε μια τάξη. Ναι. Διάβασα το μήνυμά του. Εντάξει, είναι αρχηγός. Αρχηγός με όλη τη σημασία της λέξης, έτσι. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα επανέλθει
όσο πιο γρήγορα γίνεται και θα παίξει άλλα δύο χρόνια γεμάτα στον ΠΑΟΚ. Το ξέρω ότι το θέλει και αυτός και θα το κάνει. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Το θέλει πάρα πολύ το παιδί. Δηλαδή έχει τρομερά ψυχικά αποθέματα αυτό το παλικάρι. Ένα αυτό. Δεύτερον, να έχουν όλοι, αυτό που λέω πάντα, να έχουν υγεία όλος ο κόσμος και οι παίκτες μας ένα παραπάνω, γιατί χτυπιούνται κάθε εβδομάδα μέσα στο γήπεδο, βλέπουμε πώς μας παίζουν όλοι οι αντίπαλοι. Πάλι, ας πούμε, η Κλωτσιά προχθές πήγαινε σύννεφο σε ένα γήπεδο που ήταν χωράφι, πολύ κλωτσιά, πάρα πολύ κλωτσιά, σε ένα γήπεδο που είναι χωράφι, με μια ομάδα η οποία είναι άτεχνη και πιο πολλές ομάδες είναι άτεχνες και φέτος έχουν φάει τόση κλωτσιά οι παίκτες μας που δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Γι' αυτό να έχουν υγεία πάνω απ' όλα πρώτα οι παίκτες μας. Τρίτον, ο Πέλκας είπε, εντάξει, είναι και χωριανάκι μου, είμαστε και συντοπίτες, ελπίζω να βγάλει πλέον τον καλύτερό του εαυτό τώρα που θα λείπει και ο Βιερίνια, να δώσει το 150%, γιατί είναι καλός παίκτης, δεν είναι κακός παίκτης, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, απλά πρέπει να βγάλει πράγματα από μέσα του, κάποια στιγμή να πάρει λίγο την ομάδα πιο πολύ πάνω του, να δίνει το 150% σε κάθε μάτς. Έβαλε ένα πάρα πολύ γκολ προχθές σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο. Να τα δίνει όλα ο Δημητράκης. Μετά το τέλος του πρωταθλήματος θέλω να γυρίσει ο Γκουλούρης, να τον κρατήσουν στην ομάδα. Εντάξει, ΠΑΕ θα αποφασίσει εννοείται και το προπονητικό τίμα, αλλά πιστεύω ότι αξίζει να μείνει. Θα ήθελα να βλέπω να δουλέψουν λίγο πιο πολύ και ο Πέλγας και ο Λιμιός και ο Γκουλούρης και ο Γιαννούλης. Θα ήθελα ένα αριστερό μπακ ακόμα για τον backup του Βιερίνια, πολύ καλό παίχτη. Μακάρι να πάρουν το Σταφυλίδη, δεν ξέρω. Αυτά που διαβάζω, μακάρι να γυρίσει ο Σταφ στην ομάδα. Δηλαδή θα το ήθελα αυτό, να έχουμε 4-5 καλούς, πολύ καλούς Έλληνες. Να πάρουμε το μάτς κατευθείαν με 3-0 στο ημίχρο με τη Λιβαδιά. Να τελειώνει το θέμα, να σηκώσουμε το πρωτάθλημα, να γίνει απονομή. Να το χαρεί ο Αντρέ, γιατί το μισό πρωτάθλημα είναι δικό του. Καλά, ολονών των παιχτών είναι, όλοι δώσανε τα πάντα, έτσι δεν μπορείς να πεις. Απλά είναι το παιδί τώρα με αυτό που έπαθε και τα έχει δώσει όλα για την ομάδα. Λοιπόν, να πάρουμε τη χαρά μας και μετά να κοιτάξει η ομάδα και το team πώς θα πάμε στο τελικό του κυπέλου. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έγινε τα σούλη. Ναι, και κάτι άλλο, επειδή ακούω την εκπομπή. Γενικώς για οπαδούς, αυτό το λέω, είναι προσωπική μου άποψη και φυσικά είναι για τους συνοπαδούς μου, για τους παοξίδες. Αυτά που ακούω για οπαδούς άλλων ομάδων, η Λάρισα, ο ένας, ο Μπίξ, ο Δίξε που κάναν αυτό, μας κάνανε εκείνο και ήρθαν να σπάσουν ή να κάνουν άρα. Δεν υπάρχει κανένας για μένα προσωπικά στον κόσμο που να είναι πάνω από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Είμαστε top class, είμαστε high class, πιο ψηλά από εμάς δεν είναι κανένας. Okay. Και ειδικά σε αυτό το χωριό, το Καρακιτσαριό, την Ελλάδα. Yeah. Είμαστε πολύ πιο πάνω από όλους. Αυτά, καλό βράδυ. Γεια σου Τάσο, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ο καθένας βέβαια βλέπει την ομάδα του καλύτερη του κόσμου και τους φιλάθλους της δικιάς του ομάδας τους καλύτερους. Έτσι. Λογικό. Έτσι. Λογικότατο. Λογικό. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα φίλε. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιάννης Ατρόμητος εδώ. Να, γεια σου ρε Γιάννη. Εμφανίστη ο Ατρόμητος. Γεια σου ρε νικητή, γεια σου ρε τέταρτε. Εμφανίστη, φίλε, εγώ με μίλησα την προηγούμενη εβδομάδα δύο φορές. Δεν θα μου λες εμφανίστη τώρα που νίκησα, δεν θα λες τέτοια. Σωστός. Εγώ είχα προβλέψει δύο γκολ, δύο θα έρθει στο παιχνίδι. Τα δύο τα δικά, σας τα έβαλες. Εμείς δεν ήμασταν στο γήπεδο, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Καλό καλοκαίρι είπαμε προφανώς. Τι να πω. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι είχες και το φίλο τον ηγεσία εκεί την προηγούμενη φορά και του έκανε έκπληξη του πόσο Ατρόμητος θα σκοράρει δύο φορές μέσα στον Άρη. Εντάξει, τώρα για να. Επειδή και σκοράρε και στο πρώτο ημίχρονο. Ωραία. Επειδή δεν μίλησε ο Τάσος, έκανε κριτική, ας το πούμε, κριτική για το μάτς. Εγώ δεν είπα τίποτα για το μάτς του Άρη. Εκτός βέβαια ότι ο Άρης φάνηκε ότι είπε καλό καλοκαίρι από την προηγούμενη εβδομάδα, από το μάτς με τον Παναθηναϊκό, το μάτς και οι καιρικές συνθήκες ήταν κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του Ατρόμητου, έτσι. Δηλαδή, πιστεύω. Η βροχή εννοεί. Εγώ νομίζω ότι τον Ολυμπιακό είπε καλό καλοκαίρι, στην Τεσσάρα. Λοιπόν, εννοώ ότι μια απόδοση. Ομάδα. Συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ. Sorry λίγο γιατί με έπιασε το. Νερό, νερό. Όχι, δεν θέλω νερό, κρύο δεν πίνω. Δεν είναι κρύο. Μισή ώρα που το έχω. Άστο, εντάξει, μετά μπορεί να πάρω λίγο. Λοιπόν, λέω ότι σε ένα παιχνίδι που αν πούμε ότι υπήρχε στόχος, γιατί για μένα μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν υπήρχε στόχος. Αν πούμε ότι υπήρχε στόχος στις τέταρτες θέσεις, ο Άρης έπρεπε να κερδίσει 2-0, έτσι, ή με 2 γκολ διαφορά. Δηλαδή, η ομάδα σου έπαιζε για 2,5 αποτελέσματα στα 3. Έπαιζε για 2,5 αποτελέσματα. Ήρθε και η βροχή, νομίζω ότι
όλα αυτά μαζί, αν τα βάλεις ένα τσουκάλι και τα ανακατέψεις. Σύντο ότι ο Άρης σου είπα ήταν κακός και ότι είπε καλό καλοκαίρι τον προηγούμενο. Και ο Λεμονής στο χόρτο έλεγε ότι έφυγε. Έτσι, εγώ η άποψή μου είναι, εσύ είπες ότι δεν είναι. Τι πράγμα είπες. Κοίταξε τώρα, συγγνώμη, ο Ζάχος. Ναι, αλλά ξεχνάει ο Ζάχος τώρα ότι πριν μια εβδομάδα μας έλεγε ότι ο Άρης είναι η πιο παραγωγική ομάδα. Παίζει το καλύτερο από τις καλύτερες ομάδες, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Βέβαια και τώρα. Πώς το λες τώρα. Στο Παναθηναϊκό είπε καλό καλοκαίρι και εγώ για συνολικά σου μιλήσω. Κάτσε, φίλε. Με τον Όφη στο πρώτο μήκρο Σερνό. Το επαναλαμβάνω και τώρα. Ο ΠΑΟΚ έκανε περισσότερα καλά παιχνίδια από τον Άρη. Σε ρωτάω. Φυσικά. Πολύ περισσότερα. Το λέει η βαθμολογία. Όχι, άσε, παιχνίδια σου 35 είπα. 35 βαθμούς πίσω. Δεν είπα βαθμούς, είπα παιχνίδια. Τι να σου πω άλλο. Παιχνίδια είπα, δεν είπα βαθμούς. 35 βαθμούς. Πες μας εσύ πόσες φορές. Όταν είσαι 33-35 βαθμούς πόσες φορές. Πες μας πόσες φορές μας είπες ότι ευχαριστήθηκα ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ. Εγώ το είπα για την ομάδα μου 3-4 φορές. Εσύ δεν νομίζω να το πες πάνω από 2. Εγώ το είπα 3-4 φορές. Η βαθμολογία είναι ο καθρέφτης. Όχι, δεν είναι βαθμό. Πώς δεν είναι, ρε φίλε. Άμα δεν είναι η βαθμολογία καθρέφτης, ποιο είναι. Εγώ σε είπα για παραγωγή και καλό ποδόσφαιρο. Ναι, δεν σε είπα. Τι, την πρώτη εσύ κέρδισες χωρίς να παίζεις ποδόσφαιρο. Εσύ τα έλεγες, δεν τα λέω εγώ. Ναι, εσύ τα έλεγες. Τι σημασία έχει, ρε φίλε. Δεν το έχει σημασία από πλευράς πόντων. Mm. Σου είπα για ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αν θες και για θέμα που δεν υπάρχει θέμα, αλλά λέμε. Εσύ που έπαιξε ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Δεν έπαιξε ο Άρης. Πουθενά δεν έπαιξε. Πού έπαιξε ποδόσφαιρο. Ναι, πες μας εσύ που έπαιξε ποδόσφαιρο. Δεν έπαιξε κάμα. Πού έπαιξε ποδόσφαιρο. Δεν έπαιξε, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Να μην το βάλουμε τώρα ένα-ένα τα μάτσα. Δεν θα μην το βάλουμε. Ναι, εντάξει, άσο, δεν θα βρούμε άκρη. Πάμε, έλα, ρε Γιάννη. Έλα, Γιάννη, μίλα ο Νικητής. Ναι, ρε φίλε, sorry. Έχει πιάσει διάλογο μεταξύ. Καταρχήν να πω κι εγώ περαστικά στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, να πω κι εγώ. Είναι δύσκολη πράγματι η αποθεραπεία. Αλλά νομίζω ότι είναι παλικάρι και θα γυρίσει, θα επιστρέψει πολύ δυνατό πάλι. Είναι εγκληματικό, φίλε, που σε αυτό το γήπεδο γίνονται μάτσα. Είναι εγκληματικό. Όσα παιχνίδια έγιναν, δυστυχώς. Η μία ή άλλη ομάδα είχε τραυματία. Και ο Άρης είχε όταν έπαιξε και λογικά και στα άλλα μάτια υπήρχαν τραυματίες. Απλά δεν το βλέπουμε εμείς. Δυστυχώς η διοργανώτη αρχή κλείνει τα μάτια σε αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά για μένα. Οι αγωνιστικοί χώροι πρέπει να είναι σε τέλεια κατάσταση. Εγώ έχω παίξει παιδιά στην Κέρκυρα, που δεν ξέρω το χειμώνα, να ξέρετε, βρέχει πάρα πολύ. Και έχετε δίπλα από το ΕΑΚ Κέρκυρας, που ήταν σαν χωράφι, έτσι. Δεν το συζητάω καν. Φίλε Ζάχο, έβρεχε και για τους 22 ποδοσφαιριστές. Εγώ δεν είπα δεν κάτι διαφορετικό. Για τους 11 δικές σας. Οπότε νομίζω ότι η βροχή δεν είναι. Δεν άκουσες δηλαδή, τι είπα όμως. Δεν άκουσες. Ακούς μόνο αυτό που θέλεις προφανώς. Σου, σου είπα ότι ο Άρης ναι. Δεν ήταν καλός και σου είπα ότι από την προηγούμενη εβδομάδα φαίνεται ότι είπε καλό καλοκαίρι. Εγώ δεν είπα καλύτερη. Ναι, καλύτερη ήταν η ομάδα σου. Η βροχή που είπες, λέω στο τέλος, ότι δεν είναι. Ναι, η βροχή, λέω, ευνοεί την ομάδα που παίζει για 2,5 από τα 3 αποτελέσματα. Εσύ πες ότι ευνοεί αυτή που παίζει για το μισό αποτέλεσμα. Κάτσε λίγο, γιατί τώρα εγώ θυμήθηκα και κάποια λεγόμενα του Ζάχου. Δεν το πιάνω αυτό γιατί, που λες, αλλά τέλος πάντων. Γιατί να λέμε ότι τα δικαιώνεται, να λέμε και ότι δεν δικαιώνεται. Για πες, που θυμάμαι, εγώ είπε ότι εγώ μπορώ με το πρόγραμμα που έχω πριν λίγες αγωνιστικές να πιάσω και τον Ατρόμητο και τον περάσω τον Ατρόμητο. Ναι, το είπα. Και είσαι. Έχω τον Ατρόμητο και έχω τον Ατρόμητο μέσα στο Χαριλάου. Ναι, ναι. Έτσι έλεγε. Το είπα γιατί. Ήταν λάθος αυτό που είπα. Λάθος δεν ήταν, δεν βγήκε. Και ο φίλος ο ηγεσίας είπε ότι είναι απαράδεκτο να τερματίσουμε κάτω από τον Ατρομητούλη. Σωστό είναι. Σωστό είναι σαν σκέψη. Ο Μπουγάτσας είπε ότι την Κυριακή στις 7 θα κάνω μια προπονησούλα με τον Ατρομητάκο. Έτσι και τον είπα, εγώ μην βιάζεσαι γιατί ο Κουλούρης με τον Ουάρτα έρχονται. Και κακός που ο Κουλούρης δεν έβγαλε την μπλούζα γιατί είχε από κάτω πάω πρωταθλητή σε Ελλάδα το 2019. Πάντως, εφόσον το πάμε έτσι και που είπες γιατί. Θεωρώ, καλά και δεν είναι σωστό να λες Ατρομητούλης και αν το πάμε σε πολύ καθαρά έτσι. Εσύ τα λέγατε αυτά, ναι. Δεν τα λέω εγώ. Εγώ δεν τα έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Αν το πάμε και έτσι, η μισή ποιότητά σου, μην πω τα 2/3 της ποιότητά σου, είναι δανεικοί παίκτες, Γιάννη, εντάξει. Δεν είναι δικοί σου παίκτες, αύριο χαιρετάνε. Είναι στο ψυχοδυναμικό μου φέτος. Φέτος, αύριο χαιρετάνε. Και μένεις με τα λιμά. Στο καλό να πάνε. Α, όχι στο καλό να πάνε. Όχι στο καλό να πάνε. Γιατί άμα μείνεις χωρίς αυτούς τους δύο. Χωρίς δεν είχες ποτέ δανεικούς. Φίλε, δεν είχες ποτέ δανεικούς. Μα μιλάμε για τώρα, φίλε. Τι ποτέ δανεικούς. Εγώ όταν είχα δανεικούς έπεφτα, φίλε. Κατάλαβες. Γιατί εκεί που το πας εγώ έπεφτα. Δεν πήγαινα στην Τούμπα με την κάτω 17, εγώ, φίλε. Όταν είχα. Ερχόταν ο Ολυμπιακός και έφερνε εκεί στο Χαριλάου. Κατάλαβες. Δεν πήγαινα με 7 μείον στην Τούμπα και να έρχομαι με βασικούς στο Χαριλάου. Εντάξει, για να μιλήσουμε και από την άλλη. Και με την ΚΑΠΑ 17 το πάλεψα το παιχνίδι. Πολύ το πάλεψες. Μην το παλεύεις τόσο μην το παλεύεις. Γιάννη. Του χρόνου πάλεψε το περισσότερο. Γιάννη, για θύμισε μου. Μην το παλεύεις τόσο, Γιάννη μου. Γιάννη. Μην το παλεύεις. Ναι, ναι, ναι. Τι λες, ρε φίλε, συγκινήθηκα. Τι λες, ρε φίλε. Α, μπράβο, τι λες. Γιάννη, θύμισε μου λίγο στο Ατρόμητος Άρης.
Και στο Άρης Ατρόμητο συνολικά πόσα γκολ έβαλε ο Ατρόμητος? Έξι. Έξι. Ο Άρης. Γι' αυτό σκούζει ο Ζαχ. Ο Άρης πόσα έβαλε. Φίλε. Ο Άρης πόσα έβαλε. Ρε? Δύο έβαλε. Δύο. Συγχαρητήρια. Αχα. Μπράβο σου, βγήκε τέταρτος. Μεγάλη δουλειά. Αν μαλώσει ο Άρης με τον Ατρόμητο, ποιο θα βγει Ευρώπη, τώρα βγαίνουν και οι δύο. Τότε να μιλήσουμε. Ναι, αλλά κοίταξε τι ή άμα βγουν σε κάτι τελικό, ή άμα βγουν σε κάτι τελικό κυπέλου, λέμε, του χρόνου, που είναι και οι δύο καλές ομάδες, γιατί να μην βγουνε, τότε να δούμε. Φίλε Ζάχος, εσύ γκαζώνεις μόνο σου και φωνάζεις. Δεν γκαζώνω, φίλε, δεν μπορώ να ακούω όμως και ό,τι να είναι. Ο τέταρτος. Δεν μπορώ να ακούω και ό,τι να είναι. Είδες ότι ο τέταρτος πήρε πιο λίγα χρήματα από την ΕΡΤ από ότι ο πέμπτος. Εγώ αυτό βλέπω. Είναι πρόκληση. Ναι, ας να απαντήσεις, γιατί εσύ, όχι, εμείς μιλάμε και έχεις δίκιο σε αυτό. Γελάει τώρα αυτό το καρτούν, κατάλαβες? Γιατί όχι, βάζει... εγώ άκου να σου πω, δεν σε πήρα ούτε να σου κάνω πλάκα, λέω... ούτε καρτούρα και το ξέρεις. Καλά να κάνεις, ό,τι ισχύει. Άκουσε με, Γιάννη, καλά να κάνεις, άκουσε με. Ό,τι θέλεις να κάνεις και καζούρα, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα για να αντιμετωπίσεις. Είναι σοβαρό παιδί, σοβαρά. Και καζούρα μπορεί να κάνει και ό,τι θέλει. Όταν είναι ευπρεπής μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και είναι ευπρεπής ο Γιάννης. Αλλά δεν μπορώ να ακούω και ό,τι να είναι, εντάξει. Δεν μπορώ να ακούω δηλαδή αυτό που είπες προηγουμένως. Η ποιότητα της ομάδας σου είναι με δανεικούς. Και μου λες, δεν είχε δανεικούς ο Άρης. Φυσικά είχε ο Άρης δανεικούς. Αλλά ο Άρης όταν είχε δανεικούς... Τι πράγμα? Αυτό γίνεται πάντα με τους δανεικούς. Γιατί μου το επισημαίνεις ότι έχω δανεικούς? Στο επισημαίνω, φίλε, γιατί ήρθε στην Τούμπα χωρίς 7 βασικούς. Και χθες παίζαν όλοι. Αν αυτό είναι... Τον Ραούχο. Τι πράγμα? Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα με δανεικό τον Αραούχο. Ναι, τον Αραούχο από τη Λασπάλμα τον πήρε. Δεν τον πήρε από τον Πανεγιάλιο, και να μην παίζει με τον Πανεγιάλιο. Από τη Λασπάλμα τον πήρε. Και εγώ έχω δανεικούς. Και εγώ έχω, από τη Λασπάλμα δανεικό έχω. Και από τη Λασπάλμα δανεικό. Να σου πω κάτι. Ναι, και από τη Λωριάν. Γιατί έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Τι πράγμα? Κουλούρης έφυγε από τον ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχουν κάτι δημοσιογραφίσκοι. Ναι, δεν έφυγε. Είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Λέγανε ότι έχει πλατυποδία. Ότι έχει πλατυποδία και δεν μπορεί το παιδί και διώχνει τον και δεν κάνει. Γιάννη, δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ ο Κουλούρης. Άστο τώρα αυτό. Για τον ΠΑΟΚ που θα διεκδικήσει. Άκουσε με λίγο. Για τον ΠΑΟΚ θα το μιλήσει και εσύ. Για τον ΠΑΟΚ μετά την κατάξυση του πρωταθλήματος, ενδεχομένως και του κυπέλου, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Επόμενος στόχος θα είναι η είσοδος στους ομίλους του Champions League. Δεν κάνει ρε φίλε ο Κουλούρης, τι να κάνουμε τώρα. Ούτε για backup δηλαδή δεν κάνει. Ούτε για backup, ούτε για comeback δεν κάνει τίποτα. Θέλεις okay. ποιότητα μεγαλύτερη είναι από του. Είναι παιχταράς. Είναι καλύτερος ο Καρέλης. Για τα ελληνικά δεδομένα, ο Καρέλης θα αποτελέσει παρελθόν. Και ο Ακπομπ είναι καλύτερος. Ο Ακπομπ σίγουρα είναι καλύτερος. Σίγουρα. Εντάξει, για άλλη ποδοσφαιρική παιδεία. αλλά ούτε. Και ο Ακπομπ είναι λίγος. Για τα δεδομένα το ότι θα διεκδικήσεις την είσοδό σου στους ομίλους του Champions League. Αν θέλεις λοιπόν να τα καταφέρεις, πρέπει να πάρεις πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, πιο μεγάλα ονόματα. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Ναι, συμφωνώ. Η ταπεινή μου άποψη, μπορεί να κάνω λάθος. Και το παιδί να με κάνει ρόμπα, έτσι. Μπορεί να τον πάρει ο ΠΑΟΚ και με κάνει ρόμπα. Αλλά αυτή τη στιγμή, βάσει των στόχων που έχει ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι. Την άποψή μας λένε, δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Την άποψή μας λένε. Σίγουρα, την άποψή μας λένε. Άσε να μιλήσει, πες για την άποψή μου. Όμως ότι ο Κουλούρης έχει δείξει σημάδια βελτίωση συνεχόμενα. Νομίζω ότι του έκανε πάρα πολύ καλό το πέρασμα από το Γκάναντι, γιατί είναι ένα προπονητή δάσκαλο. Έμαθε πάρα πολλά πράγματα από αυτόν. Και νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ, επειδή είναι και ΠΑΟΚτζής από ό,τι άκουσα που λέγατε πριν, που θα τα δίνει όλα δηλαδή, νομίζω ότι αξίζει να πάρει μια ευκαιρία. Όχι σαν βασικός βέβαια, αλλά νομίζω ότι κάποια παιχνίδια θα τον χρειαστεί. Θα συμφωνούσα, στην Ελλάδα, στο θα συμφωνούσα αν μία χρονιά ή δύο χρονιές ο ΠΑΟΚ είχε παίξει Champions League ομίλους. Θα του συμφωνούσα μαζί σου. Α, εσύ ναι, απλώς και στηγείρεται Τάσο. Κάποια φορά ξέρεις, μπορεί να πέσει, Τάσο. Ναι. Κάποια φορά μπορεί να πέσει σε κάποια περίπτωση και να πέσει σε κατά ολοκλήρωση. Και να μην περάσει ποτέ. Μαζί σου. Δηλαδή θα πρέπει να έχει ευνοϊκή. Αλλά αν θα ξαναπαίξω με την Μπενφίκα τελευταίο μάτς για να μπω στους ομίλους ή με καμιά Arsenal, καμιά Manchester United, πρέπει να έχω ποιότητα, ρε φίλε. Δεν μου φτάνει ο Ευθύμης. Τι να κάνουμε. Και αυτό σου λέω, ότι και με την ποιότητα μπορεί να αποκλειστεί. Γιατί και το άλλο. Και το άλλο. Να σου το πω και αλλιώς, πέρασα. Πού να πας. Πρέπει να πας να κάνει. Δεν πάω σαν την ΑΕΚ και δεν βάλω ούτε μισό γκολ. Που λέει ο λόγος και δεν πάρω ούτε μισό βαθμό. Μισό βαθμό δεν πήρε ο Χάρτινος, ο Γατούλης. Αυτό είναι ρεζιλίκι για την ΑΕΚ. Και για το σύλλογο της ΑΕΚ, και για τον πρόεδρο της ΑΕΚ, για την οικογένεια της ΑΕΚ και για τους φιλάδους της ΑΕΚ. Και για όλη την Αθήνα είναι ρεζίλι. Να πας ο Μίλου Τσάμπιος, λέει, πάρεις μισό βαθμό, ρε. Μισό βαθμό, ρε, ξεφτύλα δεν πήρες. Είναι η τιμωρία του Χάρτινου ψεύτικου πρωταθλήματος που δεν δικαιούταν αυτή η ομάδα να πάει Τσάμπιος. Τι να κάνουμε.
Ολοκλήρωσε, Γιάννη, να πάρουμε και έναν ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς είναι πολύ κακό, ρε παιδιά, αυτό με τις ομάδες σου να μην μαζεύουν βαθμούς στην Ευρώπη για τη γενική βαθμολογία της Ελλάδος. Ναι, σωστό. Γιατί χρειαζόμαστε να βγάζουμε και περισσότερες ομάδες. Ας πούμε τώρα ο Άρης, εντάξει, τέταρτη, πέμπτη θέση που λέμε. Αν γίνει μια έκπληξη στο κύπελλο, όμως, άχω να ξέρεις ότι έχετε πρόβλημα. Εντάξει, άμα είναι, θα βγούμε Ευρώπη. Τώρα... Θα αυτό λέω. Εσείς τώρα παρακαλάτε να μην γίνει. Εγώ δεν παρακαλάω τίποτα, φίλε. Εγώ δεν παρακαλώ. Άμα θες να είναι μεγάλη εβδομάδα. Άκουσε, φίλε. Γιάννη, φυσικά και θέλω να πάω να παίξω στην Ευρώπη και μπορεί, αν είναι και σίγουρα, ένα καλό ταξιδάκι, θέλετε. Μπορεί και να πάω. Δεν μου λέει τίποτα εμένα. Μπράβο. Η Ευρώπη. Εμένα δεν μου λέει τίποτα. Εμένα. Δεν σου λέει η Ευρώπη τίποτα. Δεν μου λέει, ρε φίλε. Εγώ θέλω ένα κύπελλο, θέλω ένα πρωτάθλημα. Δεν μου λέει τίποτα η Ευρώπη. Τέλος πάντων, έχουμε διαφορετικές απόψεις. Πρόσεξε, νομίζω ότι είμαι ειλικρινή. Σου λέω, αν είναι και ένα καλό ταξίδι, με μια, θα, αν μπορέσω με τη δουλειά μου και με τα οικονομικά μου, τα πενικρά, μπορεί και να πάω. Αλλά δεν μου λέει κάτι εμένα η Ευρώπη. Θέλω τίτλο, φίλε. 50 χρονών είμαι, κατάλαβες. Θέλω τίτλο. Δεν μου λέει η Ευρώπη τίποτα. Εντάξει, εσύ έχεις τον καημό σου γι' αυτό. Ναι, θέλω τίτλο. Ο φίλος δίπλα, όπως βλέπεις, έχει πάρει και δύο κύπελλα, τώρα παίρνει. Μέχρι πριν λίγα χρόνια και αυτό τα ίδια έλεγε. Ήρθε ο Ιβάν και άλλαξε τώρα. Έτσι. Δεν λέει, τώρα λέει άλλα. Έτσι. Το ίδιο είναι. Ήρθε η ώρα μου να τα πω. Γεια σου, Γιάννη. Αυτό που θα πω, ρε παιδιά, τελευταίο, ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος έχει παίξει ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια ήταν σύμβουλος του Σαββίδη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, να ξέρετε. Μες. Να σε καλά, ρε Γιάννη. Πολύ μεγάλο ρόλο. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ. Συγγνώμη για την ένταση. Όχι, ρε, όλα καλά. Δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε. Σίγουρα και ο Άγγελος έχει τη δική του σύμβολη. Δεν είμαστε και ρομπότ. Δεν είμαστε και ρομπότ. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο να διαβάσω και το μήνυμα του φίλου του Παρασκευά. Αν δεν τον θέλουν, λέει τον Κουλούρη, ας τον δώσω σε εμάς, πες στον Τάσο. Εντάξει, εγώ και εγώ θα συμφωνήσω. Το είπα και προηγουμένως. Νομίζω τον Μπάουκ είχε μια χρονιά, ήταν και βασικός. Φίλε Παρασκευά, αδερφέ, αιτιολόγησα νομίζω το γιατί. Συγγνώμη, στον Μπάουκ δεν ήταν βασικός ο Κουλούρης κάποια στιγμή. Και συνεχόμενα πριν το θυμάμαι. Με Ήβιτς ήταν, με πότε ήταν. Πριν έρθει ο Πρίγιοβιτς. Με Ήβιτς. Με Ήβιτς δεν ήταν. Όταν δεν έπαιζε ο Αθανασιάδης. Ήταν σκορ... βασικότατο. Όταν είχε φύγει ο Αθανασιάδης. Θα μου πεις είναι πριν τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Ναι. Φίλε Παρασκευά, αιτιολόγησα νομίζω το λόγο που δεν θέλω επιστροφή του Ευθύμη. Έτσι. Γιατί ο επόμενος στόχος είναι το Champions League, αδερφέ. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Το όνομά σου, αν θέλεις. Για χαρά, φίλος του ΠΑΟΚ, ναι. Γεια σου, φίλε. Ναι. Περαστικά να πούμε στο Αντελίνο πρώτα απ' όλα. Και νομίζω ο Τρέγια σήμερα είναι λίγο light. Γιατί? Με το μαζί σου Ζάχο. Για ποιο λόγο, φίλε, είναι light? Πολλά πολλά τοπήματα έτσι και μετά την ήττα από τον Ατρόμητο έχετε κάνει και έχετε πει. Για πες μερικά. Όχι, δεν θα πει, όχι, ένα λεπτό λίγο. Δεν θα πει τι έχουν πει άλλοι εδώ, τι, ποια τοπήματα έχω πει εγώ, σε μένα να φέρω. Όχι, ότι, ναι, ότι ο Ατρόμητος, δηλαδή, ήταν και λόγος η βροχή, το ότι κέρδισε, ας πούμε, χθες ο Ατρόμητος. Όχι, ο βασικός λόγος είναι ότι ο Άρης δεν ήταν στο γήπεδο. Ακριβώς, αλλά δεν λέτε ότι ο Ατρόμητος με δανεικούς, οι δανεικοί του Ατρόμητου λέτε ότι ήταν πιο ενδιαφερόμενοι από καλά πληρωμένους και ευχαριστημένους παίκτες του Άρη. Όχι. Όχι, εγώ τουλάχιστον. Εγώ τουλάχιστον λέω, θα το πω τρίτη φορά, λέω πιο ότι με... ενδιαφερόμενη ιδανική. Το ήθελε πιο πολύ ο Ατρόμητος στο μάτς. Το ήθελε πιο πολύ το μάτς και επαναλαμβάνω, μετά τους δύο ημιτελικούς του, τα 2-0 που κέρδισε ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, ο Άρης δείχνει σαν να είναι σε διακοπές. Σαν να... Το μάτς εσύ το ήθελες πιο πολύ. Μας λέτε, όχι, δεν νομίζω. Επίσης, ξεχάσαμε ότι πριν δύο εβδομάδες φωνάζατε και ήσασταν έτοιμοι ότι του χρόνου είστε έτοιμοι για πρωταθλητισμό. Όχι, φίλε, και για το πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα επανά. Δεν καταλαβαίνετε ότι έχετε πολύ μεγάλη απόσταση. Άκουσε με. Η απόσταση. Θα τα πείτε αυτά όλα, να τα ξεστομίσετε. Ωραία. Αυτό, λοιπόν, εγώ εφόσον δεν ξέρω αν ακούσει εκπομπές, θα υπερασπιστώ τα δικά μου λεγόμενα. Ο Άρης για να πάρει πρωτάθλημα πρέπει να έρθει ένας τεράστιος οικονομικός παράγοντας στον Άρη και ο Άρης φυσικά να μπορέσει να βάλει χέρι στην ΕΠΟ, να πάρει να έχει δικούς του παίκτες, να έχει δικές του ομάδες. Μόνο έτσι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα κάποια ομάδα στην Ελλάδα. Άρα δεν αν δεν τα κάνει δύσκολα. Αυτά, δεν πρόκειται να. Κάνα κύπελο μπορεί να δει. Κάνα κύπελο, ναι, όντως. Πρωτάθλημα και η ομάδα σου πριν τα κάνει αυτά δεν έβλεπε. Όσο καλή ομάδα και να είχε, δεν έβλεπε πρωτάθλημα.
διότι αυτό ο κανόνας επικρατεί στην Ελλάδα. Έτσι πιστεύω εγώ. Ναι, αλλά τα έκανε και παίρνει. Ναι. Γι' αυτό και πρώτα θα αναγνωρίσετε όλα αυτά που έχει κάνει λοιπόν ο μεγάλος ΠΑΟΚ φέτος. Είπαμε, έχει πάρει την ΕΠΟ, έχει δικές της ομάδες, δανεικούς. Εσύ τώρα γιατί τα αναγνωρίζουμε. Γιατί καταρχήν δεν πρέπει να άκουσες όλες την εκπομπή από την αρχή. Με είπες ότι είμαι light σήμερα, γιατί δεν άκουσες μάλλον όλη την εκπομπή. Δεν νομίζω. Καμιά μέρα δεν είναι light. Κατά δεύτερον, αγαπητέ φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ αυτό τώρα που έκανε τη σύγκριση για το ότι ο Άρης είναι έτοιμος για πρωτάθλημα και τα λοιπά, δεν τον εξίσωσα ποτέ τον Άρη σαν μέγεθος με τη δική μου την ομάδα, ιδίως με την εποχή Σαββίδη. Όχι βέβαια, λένε ότι αυτοί λέγανε έτσι. Ναι, αλλά εσύ το υιοθετείς, και απαντάς σε αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Κάνω καζούρα γιατί το... λέω ότι την εβδομάδα μας τα λένε έτσι. Να ένα λεπτό. Το όνομά σου καταρχήν δεν μας είπες. Όλα καλά, καταρχήν δεν παρεξηγιόμαστε. Ούτε με χαρακτηρισμούς, τίποτα. Μιλάμε όμορφα, ωραία παρέιτσα κάνουμε. Έτσι. Χριστός. Χριστό. Όλα ωραία. Καζούρα, Χριστό, άκουσε με λίγο τώρα. Γιατί πάντα όταν μου λένε κάτι τέτοιο, πάντα το ίδιο παράδειγμα φέρνω. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά είπαν τώρα κάποιοι. Δηλαδή στους 100 που είπαν και 5 και 10 θέλεις. Και 10 δικοί σου, μη λέω το ίδιο παράδειγμα. Έλεγαν ότι μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ ημιτελικό Champions League. Όταν έφερε το 1-1 με την Μπενφίκα. Τώρα τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε. Θες να σου ρίξω πώς ΠΑΟΞΥ. Άντε, απάντησε για. Πώς ΠΑΟΞΥ που λέει η Μάντσεστερ είναι πεσμένη. Η Ρεάλ πήρε 3 συνεχόμενα. Ο άλλος έχει 2 κουτσούς. Οι άλλοι δεν κάνουν μεταγραφές. Μπορούμε να πάμε ημιτελικό. Άμα θες σου το ποστάρω αύριο. Είναι πιο προσγειωμένοι σαν οπαδοί και συνειδητοποιημένοι με την ομάδα τους και ποιοι συγκρίνονται. Ποιοι κοντράρονται με την Πενφίκα και ποιοι με τον Ατρόμητο. Ημιτελικό Champions League είπε ρε φίλε. Ημιτελικό Champions League είπε. Ημιτελικό Champions League επανάλαβασε. Καλά και κάποτε ο Χούλης είχε πει στον Ηρακλή ότι θα πάρει το κύπελο UEFA ρε φίλε. Γελούσαν και τα μυρμήγκια. Ο Χούλης είπε τέτοιο πράγμα. Χούλης. Ο Χούλης, θα θυμάσαι τον Χούλης στον Ηρακλή. Ο Χούλης. Είπε θα πάρει UEFA. Θα πάρει το UEFA, ο Ηρακλής δεν είχε πει. Έχει πάρει βαλκανικό κύπελο. Χριστάρα! Αυτό. Κάνε ένα επίλογο, αδερφούλη. Καλό βράδυ και αυτή τη βδομάδα να είμαστε πρωταθλητές. Γεια σου, Καρδάση μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σου, Χριστάρα. Εκτός αν ο πεθαμένος Κομπότης αναστηθεί. Κλάνει, λέει ο πεθαμένος. Λέει ο άλλος. Κομπότη, αντίο! Πάει, Κομπότης τελείωσε. Πέσανε και μαθηματικά. Τώρα πέσανε. Τελείωσε. Ο Μακουκούλας δυστυχώς φεύγει αύριο μόνιμα για το καλοκαίρι. Κρέμα. Για καλοκαιρική, δεν πειράζει. Κρέμα, άλλη φορά. Εντάξει. Άλλη φορά. Θα έχουμε μπουγάτσα και την άλλη εκπαιδεύσουλα που λέγαμε. Και να είναι μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, γιατί παίζει ο ΠΑΟΚ πρώτα, να έχει περάσει ο ΠΑΟΚ τελικό και μετά παίζει Λαμία ΑΕΚ. Είναι 4 και 6,5. Να είναι ρε φίλε. Πέμπτη είναι, μεγάλη πέμπτη. Να είναι, είπα, μεγάλη εβδομάδα. Να είναι στο 75. 1-0. 2-0. 2-0. 2-0. Η Τρίπολη. Η Λαμία. Σου λέω ο ΠΑΟΚ να έχει περάσει, σου λέω. Δεν με προσέχεις. Να έχει περάσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, και εγώ θα πω το άλλο σενάριο. Τι άγχος θα έχετε εκεί στο Σκομπάρ που θα βλέπετε όλοι το μάτς. Ναι. Εκεί στο Μάνο τον Καλογεράκη και στον Νικόλα τον Μπουγάτσα. Φέρε μια μπύρα. Ζάχο. Δεν φτάνει καλά τα πράγματα. Βάλε ένα special ξύδι. Το πιο μονορούφι, χωρίς πάγο. Πώς τη λέει την άλλη. Μέσα τη... Πλάσμα. Το πλάσμα εκείνο, πώς το πλάσμα. Ξεχνάω το όνομα. Όχι, Βικτόρια. Όχι, ρε. Έχει λίγο ξενικό όνομα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αφροξυλάνθη, θα λέγαμε. Όχι. Δεν πάω να θυμηθώ, ναι. Εντυπωσιακή. Εντάξει, αφού πετάνε casting, είπαμε. Σκομπάρ, έχει πολύ πράγμα. Casting. Ναι. Εντάξει, ο Μπουγάτσας είπαμε. Θα τρελαθεί ο Μπουγάτσας. Χθες το ημί. Θα αρρωστήσει. Τρώμε το πρώτο γκολ και τι μου λέει. Ζάχο τώρα μου λέει 3 γκολ θέλουμε. Τρία γκολ. Ναι, γιατί να πάρει και τα 2 διαφορά. 4 ήθελα. Το λέω. 3 ήθελα, είπε 3-1. Λέω, άστο, λέω, δεν μας βλέπω καλά σήμερα. Άστο. Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο και αυτή τη βεβήλωση του μνημείου των νεκρών, τα παιδιά. Πήγανε από ό,τι λένε πληροφορίες εκεί από την περιοχή. Και ρίξαν το μνημείο κάτω, γράψανε με σπρέι, βεβήλωσανε τη μνήμη των 6 αδικοχαμένων παιδιών. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι απάνθρωπος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Υπάνθρωπος πρέπει να είσαι. Τους νεκρούς τους τιμούμε. Πόσο παραπάνω όταν έχει στηθεί ένα μνημείο
το οποίο έχει δεκάδες κασκόλ από πολλές ομάδες επάνω. Από όλες βασικά έχει, και έτσι πρέπει. Και δεν είναι κανένας εκεί να το υπερασπιστεί. Ούτε τα ίδια τα παιδιά που τιμούμε τη μνήμη τους, βρίσκονται στον ουρανό, στο σύνδεσμο φίλο ΠΑΟΚ Παραδείσου. Κάτσε ρε, τάσο, ένα λεπτό. Ούτε κάποιος άλλος. Τι είναι υπερασπιστή, δηλαδή, να βάζεις φύλακα. Πας ρε, άνανδρε, άνανδρη, άθλη, φλόρη, πάτε και μαλώνετε και γκρεμίζετε ένα μνημείο για έξι αδικοχαμένα νέα παιδιά, οπαδούς, οπαδούς που είστε κι εσείς, που φύγανε σε μια εκδρομή τόσο άδικα και βεβηλώνετε αυτό το μνημείο. Είστε οπαδική ντροπή, όχι μόνο για τον τόπο σας, όχι μόνο για την ομάδα σας. Η κατακραυγή είναι πανελλήνια. Όλη η Ελλάδα. Συγγνώμη, έτσι που το λες, σε πάει κάπου το μυαλό σου δηλαδή προφανώς. Γράψανε, το κάνανε οπαδοί της Λάρισας. Έτσι γράψανε. Εγώ δεν μπορώ να είμαι κατηγορηματικός. Εντάξει, λέω ότι έγραψα τα site. Έτσι. Αν κρίνουμε τώρα από το μένος που πήγε μέσα στο γήπεδο, από τα αντιεθνικά, Βούλγαροι, Βούλγαροι, μας φώναζαν 100 χιλιόμετρα, 150 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Πιο λίγα από το νομό Πιερίας. Ναι, 152 είναι. Ναι. Πιο λίγα από το νομό Πιερίας. Χιλιόμετρα. Και φωνάζετε Βούλγαροι, Βούλγαροι. Ποιους φωνάζετε Βούλγαροι, Βούλγαροι? Εσείς πού είστε δηλαδή? Δηλαδή οι άνθρωποι είναι 150 χρόνια πίσω. Έτσι δεν το συζητάμε. Αν κρίνουμε λοιπόν από τα διεθνικά συστήματα, τα μπινελίκια, τις βομολοχίες, τη γενική εχθρική συμπεριφορά που είχε ο ΠΑΟΚ μέσα σε αυτό το βρωμογήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο εννοώ, νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη η κατηγορία για τους συγκεκριμένους, οι οποίοι το μόνο που μπορούν να τους χαρακτηρίσουν είναι φλόροι. Είναι φλόροι πραγματικά. Βάλτε γραβάτα, βάλτε κανένα φράκο και πάτε σε καμιά δεξίωση να σβήνετε τα κυροπήγια όταν τελειώνουν τα τραπέζια, να μαζεύετε και τα αποφάγια να φέρετε τα γλυκά. Μόνο για εκεί είστε. Είστε Βιτάμ. Εντάξει. Είστε οι μεγαλύτεροι φλόροι που υπάρχει, που υπάρχουν όταν κάνεις αυτό το πράγμα. Και το κλείνω εδώ. Μπράβο σε όλο τον κόσμο που, αν και εμένα δεν με ξετρελαίνουν όλα αυτά, αλλά τι να πω, μέσα σε βροχή συνεχόμενη, με άσχημες καιρικές συνθήκες, παντού υπήρχαν φίλοι του ΠΑΟΚ, είναι τέτοια η δίψα, τέτοια η τρέλα, τέτοια η μούρλα, τέτοιο το πάθος, τέτοια μεγάλη αγάπη για αυτή την ομάδα που θα στηφτεί πρωταθλήτρια μετά 34 χρόνια, που καθοδόν, καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής, και όταν πήγαινε στη Λάρισα και στην επιστροφή, υπήρχε συνοδεία φίλων του ΠΑΟΚ. Εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ, με πανηγυρισμούς, με πυρσούς, με πανό. Σταμάτησε η ομάδα και στα Τέμπη να τιμήσει το μνημείο το οποίο το βεβήλωσαν αυτοί οι φλόροι. Σταμάτησαν και στα Μάλγαρα, τους περίμεναν και εκεί. Και υπήρχε και κόσμος και στο Μακεδονία Παλάς. Φανταστείτε λοιπόν το τι έχει να γίνει την επόμενη Κυριακή. Την επόμενη Κυριακή, το γήπεδο της Τούμπας, αυτό που έγραψα και στο φατσοβιβλίο, έμελε η μοίρα να ορίσει το πρωτάθλημα Ζάχο και φίλοι ακροατές και φίλες, να το σηκώσει ο ΠΑΟΚ μετά 34 χρόνια μέσα στο σπίτι του. Μέσα στην έδρα του. Εκεί που του αρμόζει. Παρέα με τον κόσμο του. Πιστεύω ότι θα υπάρχει, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει γύρω στις 30-35 χιλιάδες κόσμου μες στο γήπεδο. Δηλαδή θα είναι ασφυκτικά γεμάτο το γήπεδο της Τούμπας. Θα παιχτεί ένα παιχνίδι το οποίο ίσως να είναι και το τελευταίο του ΠΑΟΚ εντός έδρας στο συγκεκριμένο γήπεδο. Γι' αυτό το λόγο, ένας λόγος παραπάνω που πιστεύω και θεωρώ ότι αρμόζει αυτός ο πανηγυρισμός να γίνει αυτή την αγωνιστική και όχι την προηγούμενη, για να τιμηθεί και η Τούμπα, γιατί δεν γνωρίζουμε αν θα παίξει επόμενο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο της Τούμπας ή αν θα συνεχίσει στο Καφτατζόγλιο από την επόμενη χρονιά, αν όλα πάνε καλά, προκειμένου να χτιστεί το νέο γήπεδο, το στολίδι, το καμάρι της πόλης μας, αν τελικά υλοποιηθούν όσα βρίσκονται στα σκαριά και είναι πάρα πάρα πολύ κοντά όσο ποτέ άλλοτε να υλοποιηθεί αυτό το μεγάλο όνειρο και για τον ΠΑΟΚ και για τη Μακεδονία μας και για την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη μας,
αλλά και για τη Βόρεια Ελλάδα, κατ' επέκταση για όλη την Ελλάδα, θα είναι ένα κόσμιο με ένα στολίδι, το οποίο μόνο διαφήμιση και οικονομικά έσοδα θα φέρει στον, στον τόπο μας. Άρα λοιπόν, κοντολογείς πρώτα ο Θεός, την επόμενη Κυριακή ο ΠΑΟΚ σηκώνει τον πολυπόθητο τίτλο. Η φιέστα θα γίνει μέσα στη, στο ναό, μέσα στην Τούμπα, μέσα στο σπίτι μας. Με τρελά πανηγύρια. Οι πληροφορίες λένε ότι πραγματικά και να μην φωταγωγηθεί η πόλη από το Δήμαρχο, θα φωταγωγηθεί με άλλο τρόπο. Δηλαδή θα λάμψει όλη η πόλη, θα γίνει η νύχτα μέρα την επόμενη Κυριακή. Δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε πυρσός, ούτε πυροτεχνήματα. Ξεπούλησαν όλοι. Θέλουν για βαφτίσια, για γάμους, για πανηγύρια, έτσι μαγαζιά που ανοίγουν καινούργια πυροτεχνήματα και δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Φανταστείτε τι έχει να γίνει την επόμενη Κυριακή, κατά τις 9 δηλαδή. Έτσι, και στο... εγώ τάσω από τη σειρά μου να σου δώσω την ευχή μου. Αυτή την Κυριακή να έχει τον ίδιο καιρό. Αυτή την Κυριακή που έρχεται με τον καιρό που είχε αυτή που μας πέρασε. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ για την ευχή. Μακάρι Νόε και τίποτα, δηλαδή να κυκλοφορούν μόνο ιστιοφόρα και ψαροκάικα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το έχουμε αποδείξει. Μεσοσύβιες λέμβους να κυκλοφορείτε στους έχουμε αποδείξει, όχι σε κάτι άλλο που πήγανε 5,650 στο Γαριλάου. Καλά, 8,400 ήταν. 5,650, εγώ το λέω ειρωνικά. Γιατί όταν επιστρέφεις μετά από 4 χρόνια από κουτσοχώρια, από τρακτέρ και τα λοιπά, σε άλλες κατηγορίες, τρίτο σε εισιτήρια, με τα βυζάντια κοκκινοχώματος και με τους φιλότες να παίζω και πάω να βγω Ευρώπη. Τρίτο σε εισιτήρια, βγήκα ναι, Ευρώπη. Εντάξει, δεν πας 8.000 στο γήπεδο με τα διαρκείας μαζί. Βγήκα εκτός αν κάνεις πρέπει να είσαι 25.000, 23 πόσο χρωστάει, χωράει. Και εσύ σωστά τα λες. Σε κάθε, σωστά. Σε κάθε σωστά τα λες και όταν μπαίνεις μετά από 34 χρόνια αίτητος πρωτάθλημα, αίτητος που δεν έχει, έπρεπε να είσαι 28.000 κάθε χρόνο. Θα δεις την Κυριακή πόσο θα είναι. Και όσο και να πάει, ούτε 20 πιάνει. Την Κυριακή θα δεις πόσο ούτε 20 μέσα όρο. Εν συγκρίση με τα 5 εκατομμύρια του Ολυμπιακού που λένε ότι υπάρχει και έχει 21.000 μέσα όρο. Λίγοι είναι και αυτοί. Είναι πολύ παραπάνω από αυτό. Λίγοι είναι και αυτοί στο γήπεδο και εσύ ακόμη λιγότεροι. Με όσα γίνονται και πάρα πολύ πήγαν. Λοιπόν, εύχομαι που λες τρέγια μου και εγώ, εντάξει, με όλοι να είστε με την ομπρέλα. 30, 40, 50 χιλιάδες προστάσεις με τις ομπρέλες όλοι. Σε πω κάτι τώρα, ναι. Κατάλαβες. Για πες. Ο λαός του ΠΑΟΚ δεν μασάει ποτέ. Mm. Με μείον, με μείον 23 βαθμούς. Τι έγινε με μείον 23? Παγώσαν τα κρέατα. Με μείον 23 βαθμούς μέσα στη Μόσχα. Στη Μόσχα. Πριν από λίγα χρόνια που παίξαμε. Σε ποιο μάτσο? Τώρα δεν θυμάμαι ποια ήταν. Με τη το 1-1 λες. Μόσχας ήταν, το 1-1 που αποκλειστήκες. Ναι. Ήταν η μέρα που φεύγουμε για Αγγλία εμείς. Ναι. Ναι. Δεν τι θυμάμαι ποια ήταν. Στη Μόσχα νομίζω παίξαμε. Ποια ήταν τώρα. Το 11. Το 11 είναι. Φεβρουάριο 11. Ναι. Μείον 23 βαθμούς. 1-1. Έτσι. Υπήρχαν μέσα στο γήπεδο. Ναι. Δεκάδες γυμνοί παοξίδες. Δεκάδες. Εδώ, γυμνή, λέμε, γυμνή. Εδώ λέμε τώρα ρε. Γυμνή. Για πανηγυρισμούς λέμε. Και εσείς με μία βροχούλα που ο φίλος ο Μπουγάτσας την ονόμασε, το έχω σε μήνυμα, Θεομηνία. Ήταν Θεομηνία, όχι αλλά Θεομηνία, έρχεται του Λούνια. Θεομηνία, η βροχούλα. Θεομηνία. Θεομηνία ήταν. Έτσι. Πήγατε να πούμε, αφήσατε και πήγατε στα επίσημα και πολλοί μπήκατε και στο εστιατόριο να δείτε το μάτς, γιατί κρυώσατε. Κατάλαβες. Καλά, ο άλλος δεν το βλέπει, λέει, γιατί μπήκαν όλοι λέει, μπροστά μου και εγώ επειδή είμαι λίγο κοντός. Όχι, ρε φίλε. Μου το είπε. Τι? Μου το είπε εμένα, λέει, αλλά λέει, το και το. Πήγα λέει στα επίσημα, πλήρωσα 30 ευρώ, λέει αυτό εισιτήριο. Αυτός το έγραψε, αυτό, ναι. Μου το είπε στο τηλέφωνο. Δεν θα έρθει αύριο, ναι. Και με λέει ο... Θα του τα πεις αύριο. Γιατί το πω, και με λέει ο Μάνος το και το, λέει, και πήγα, με λέει στο αυτό γιατί δεν έβλεπα. Μπήκαν μπροστά μου, λέει ο άλλος, και τι δεν σε έβαλε στον νόμο, λέει ο Μάνος. Τι βλάκας είναι. Γιατί λέω δεν σε έβαλε. Τι κεφάλα, δεν θα έρθει, άμα τα μάτια αυτά δεν θα έρθει αύριο το. Το λέω, αυτά λέει μου τα λες λέει εμένα. Ναι. Εντάξει, έλα αύριο στην εκπομπή, λέω να τα πίσω. Θα έρθω, θα έρθω. Θα έρθω. Για να μην νομίζετε ότι έρχομαι μετά από ήττα. Θα ερχόμουν σήμερα, αλλά έχω μια δουλειά. Μια έχει δουλειά, έχει δουλειά, σημαίνει, το ξέρω και εγώ. Λοιπόν, πάμε στους βασικούς υποστηρικτές. Αύριο χαμός, όντως. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις, Τάσο. Ναι. Πορκίτο. Με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτοπουλάκι. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες, σαλάτες και συνοδευτικά. Έχουμε και νηστίσιμο μενού για τη Σαρακοστή. Αποτελείται από φαλάφελ, μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια στη σχάρα, καλαμαράκια. Μπορείτε να συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη πίτα, κυπριακή, κανονική
και φυσικά πάντα σε τεράστιες χορταστικές μερίδες. Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, η διεύθυνση του Πορκίτο και delivery 2310-520-555. Κατεβάζετε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Λοιπόν, το μήνυμα του Βιερίνια σας υποσχέθηκα και δεν το διάβασα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ποστάρει με τη φωτογραφία του στο Instagram να φυλάει το σήμα του δικέφαλου και γράφει εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης. Δεν έχω λόγια να περιγράψω όλη αυτή την αγάπη που έχετε δείξει στο πρόσωπό μου. Το εκτιμώ βαθύτατα. Εύχομαι σε όλους εσάς προσωπικά υγεία και τις οικογένειές σας. Σας υπόσχομαι ότι θα γυρίσω πιο δυνατός από ό,τι ήρθα. Την Κυριακή θα είμαι εκεί μαζί σας, δίπλα σας, μια αγκαλιά, μια γροθιά, γιατί είμαστε οικογένεια. Αυτό είναι το μήνυμα του Αντρέα Βιερίνια σε δίκτυο. Στο Instagram, Ναι, ναι, σε αυτό. Instagram πρέπει να είναι αυτό. Από το... Σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Okay. Λοιπόν, και ένα άλλο μήνυμα και φεύγω. Φεύγουμε. Πολλοί προσπάθησαν και πέρσι και φέτος με λασπολογία να δημιουργήσουν εντέχνος, θα πω εγώ, από χαζομάρα, από αφέλεια, πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με τον προπονητή του, με τον Λουτσέσκο. Για διάφορους λόγους. Με διάφορα τεχνάσματα. Με. Όλοι φάγαν τα μούτρα τους. Όλοι κοιτιούνταν στον καθρέφτη και δεν αναγνώριζαν τα μούτρα τους, το πρόσωπό τους, από την τροπή που είχαν. Γιατί τους ανάγκασε με τα στατιστικά, με τις 41 νίκες σε 45 μάτς, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, αυτός ο Ρουμάνος, όπως του λέτε, τους ανάγκασε να σκύψουν το κεφάλι όλους όσους επιχείρησαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι βιτάμα ακροατές, είτε είναι στημένοι ακροατές, είτε είναι πληρωμένοι ακροατές, είτε είναι site, είτε είναι εφημερίδες, είτε είναι οτιδήποτε στο διάολο θέλει να είναι, όλοι φάγατε τα μούτρα σας. Και είναι η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορείτε να έχετε σε αυτή την υπόθεση. Και η μεγαλύτερη ακόμα τιμωρία σας, ολονών εσάς που προσπαθήσατε εντέχως και προσπαθείτε ακόμα να δημιουργείτε πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, θα είναι την Κυριακή. Που θα δείτε το Ρουμάνο, την παρέα του και όλη την ασπρόμαυρη οικογένεια να πανηγυρίζει μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ, έχοντας κάνει λαοθάλασσα και λαοπλημμύρα στο Λευκοπύργο, στη Λεωφόρο Νίκης, στη Τζιμισκή, στην περιοχή του Μακεδονία Παλάς. Μέχρι και την Νεάπολη θα φτάσει ο κόσμος, πιστεύω εγώ. Κλείστε λοιπόν τα μάτια σας, κλείστε τα αυτιά σας ή όσοι την αντέχετε, κάτσετε να γουστάρετε μαζί μας. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αύριο η εκπομπή 8 η ώρα, μην ξεχνόμαστε, Ράδιο Μαρμίτα από τις 8 μέχρι τις 10, 3, 4, 5 και εγώ να καταληκτήσω στέλνοντας πολύ τη συμπάθειά μου στον κύριο Χριστοβασίλη. Αγορίνα μου, Χριστοβασίλη μου, τελευταία αγωνιστική σε θέλω, έτσι, τελευταία, αγόρι μου, καλό βράδυ.